Χριστός Ανέστη. Η σχολή γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως έχει απόψει τη μεγάλη χαρά να έχουμε κοντά μας τον Άγιο Σιατίστης. Έναν εκλεκτό αρχιερέα, ο οποίος αγωνίζεται πραγματικά σήμερα για την οικογένεια, η οποία τόσα και τόσα περνάει η οικογένεια σήμερα. Είπαμε λοιπόν και εμείς εδώ στην Κάλυμνο να τον παρακαλέσουμε να έρθει τον γέροντα να μας μιλήσει σχετικά για την οικογένεια. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και θα πω και ένα ωραίο. Μας έφερε τη βροχή από τη Βόρεια Ελλάδα. Η αίθουσα βέβαια είναι μικρή. Ελπίζουμε σιγά σιγά κάτι άλλο να κάνουμε, ούτως ώστε να έχουμε πιο ευρυχωρία. Ας είναι και αυτή η παρουσία ένα έναυσμα, ούτως ώστε να κινηθεί λίγο το νησί και ιδίως θα ήθελα να σας πω οι νέες μητέρες. Οι νέες μητέρες πραγματικά. Πονάω όταν υπογράφω διαζύγια. Και είναι φοβερό και στη Λέρο και εδώ να υπογράφω διαζύγια καθημερινώς. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο οι νέες οικογένειες που διαλύουν, είναι και πιο μεγάλες οικογένειες. Δηλαδή, ζευγάρια τα οποία έχουν περάσει ένα χρόνο αρκετά μεγάλο με τη ζωή τους. 50, 60 ετών. Τι ζητάνε. Εγγόνια έχουν. Τι ζητάνε με αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό ας προσέξουμε λίγο να δούμε το σπίτι μας. Το σπίτι μας είναι η κατοίκον εκκλησία. Δεν είναι ένα απλό σπίτι. Και πρέπει αυτό να το στηρίξουμε λοιπόν με κάθε τρόπο μέσα από την εκκλησία. Ευχαριστούμε λοιπόν τον γέροντα τον Άγιο Σιατίστης που είναι σήμερα κοντά μας και τον παρακαλώ να έχουμε την αγάπη του. Θα παρακαλέσω όλους να αφοπλίσετε. Ναι, κατά τηλέφωνά σας, τηλέφωνα κλείσα τηλέφωνά σας. Σεβασμιότατε, είναι δική μου η χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ κοντά σας, στην όμορφη Μητρόπολη και το όμορφο νησί σας, και είναι δική μου η τιμή που έρχομαι σήμερα εδώ στο νησί σας. Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, είναι όντως μια ευλογία Θεού που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, για να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλους μας. Και καθώς σήμερα βλέπω περίπου όλες τις ηλικίες, σκέφτομαι ότι το θέμα που διάλεξα για σήμερα είναι το πιο κατάλληλο για όλες τις ηλικίες. Διότι η οικογένεια εξαρτάται από πολλούς, από μικρούς και από μεγάλους, και σήμερα, όπως είπε προηγουμένως ο Σεβασμιότατος, έχουμε ένα φαινόμενο που είναι πάρα πολύ θλιβερό. Είναι πια κάτι σαν μόδα. Νόμιζα ότι ίσως το έχουμε μόνο εμείς, αλλά άκουσα ότι το έχετε κι εσείς. Σήμερα πάρα πολλά νέα παιδιά παντρεύονται και πριν κυριολεκτικά χρονίσει ο γάμος τους. Έχουν χωρίσει. Και όταν τους ερωτώ γιατί. Γιατί έρχονται πολλά παιδιά. Γιατί ίσως και εκείνα δεν ξέρουν γιατί παντρεύτηκαν. Και τους λέω, ρε παιδιά, τι συμβαίνει, γιατί παντρεύτηκατε. Και βέβαια η πρώτη εύκολη απάντηση είναι, ξέρετε, γιατί αγαπιόμασταν. Και πού πήγε η αγάπη σας. Και θέλω να πω, και αυτό αφορά όλους και ιδιαίτερα εμάς πιο μεγάλους, φτιάξαμε μια νέα γενιά που είναι ανίκανη και ανάπηρη να αγαπήσει και να ερωτευτεί. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Αυτό το βλέπουμε σήμερα και ίσως εκείνοι που πρέπει να ρίχνουμε τις ευθύνες είμαστε πρώτα εμείς οι μεγαλύτεροι. Το θέμα λοιπόν το οποίο διάλεξα σήμερα είναι ελευθερία και αγάπη, οι δύο βασικές συνιστώσεις του ανθρώπινου προσώπου και των ανθρωπίνων σχέσεων. Και θα δείτε ότι σε αυτά τα δύο πράγματα μέσα, στην ελευθερία και στην αγάπη, κρίνεται οι σχέσεις όλων μας. Και βέβαια δεν το διάλεξα τυχαία. Να κάνω μια άλλη εισαγωγή. Όταν πάμε να ψωνίσουμε κάτι, ένα μηχάνημα,
Το πρώτο που κάνουμε μόλις το αγοράσουμε είναι να ανοίξουμε το κουτί, να πάρουμε το προσπέκτους και να δούμε πώς λειτουργεί αυτό το μηχάνημα. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αν δεν το λειτουργήσουμε σωστά θα το καταστρέψουμε. Και ενώ αυτό το κάνουμε για όλα τα πράγματα, δεν το κάνουμε ποτέ για τον άνθρωπο. Ποιοι είμαστε, πώς λειτουργούμε, με ποιο τρόπο είμαστε πλασμένοι, ποιος είναι ο σκοπός και ο προορισμός μας. Και ξεκινάμε στην τύχη, χωρίς να διαβάσουμε το προσπέκτους, όπως θα έλεγα. Ποιο είναι το προσπέκτους? Είναι η Αγία Γραφή, είναι ο Λόγος του Θεού. Εκεί που περιέχονται όλα. Έτσι λοιπόν και αυτό το θέμα που σας είπα δεν είναι τυχαίο, αλλά είναι στη δομή της ανθρώπινης ύπαρξης. Γιατί ουσιαστικά ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα Θεού. Έτσι λοιπόν το πρόσωπο του Χριστού είναι το κλειδί για να καταλάβουμε και τον εαυτό μας, να καταλάβουμε και τις σχέσεις μας. Η Εκκλησία μας για τον Χριστό είπε στην Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο δύο πράγματα, που είναι μια μεγάλη αλήθεια. Ότι στο πρόσωπό του ενώθηκε η Θεία και η ανθρώπινη φύση, ασυγχύτως και αδιαιρέτως. Αυτά τα δύο ρήματα είναι η ελευθερία και η αγάπη. Ουσιαστή σημαίνει αυτό, ότι στο πρόσωπο του Χριστού ο Θεός και ο άνθρωπος ενώθηκαν χωρίς ο Θεός να καταργήσει τον άνθρωπο και χωρίς ο άνθρωπος να εξαλείψει το Θεό, αλλά αλληλοπεριχωρήθηκαν. Και αυτή η σχέση είναι μια πράξη ελευθερίας. Ο Θεός ήθελε να μας σώσει και ο άνθρωπος ήθελε να σωθεί. Και αδιαιρέτως τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όσο αυτή η σχέση είναι ζωντανή, ο άνθρωπος ζει. Όσο αυτή η σχέση καταληθεί, τότε ο άνθρωπος τελειώνει. Έτσι λοιπόν να προχωρήσουμε πρώτον να δούμε μέσα σε αυτή την προοπτική ποια είναι η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Η σχέση του Θεού προς τον άνθρωπο. Η σχέση του Θεού προς τον άνθρωπο είναι σχέση αγάπης και ελευθερίας. Ο Θεός είναι αγάπη. Και επειδή είναι αγάπη, γι' αυτό δημιουργεί. Γιατί εκείνος που πραγματικά αγαπά, δημιουργεί γιατί αγαπά. Γιατί θέλει στον όμορφο κύκλο της δικής του αγάπης να καλέσει κι άλλους συμμέτοχους. Εδώ θα κάνω μια παρεμβολή, αν και θα το δούμε πιο κάτω αναλυτικά. Σκεφτείτε ποιος είναι ο λόγος που παντρεύονται σήμερα οι άνθρωποι. Αν αγαπιόνται και αν η αγάπη τους είναι πραγματικά ελεύθερη. Ή αν είναι άλλοι οι λόγοι. Πάντως, η αγάπη δημιουργεί. Και στον κύκλο αυτής της αγάπης καλείς και άλλους να συμμετάσχουν. Πού μας καλεί ο Θεός? Στην ομορφιά του κόσμου. Με ελευθερία απέναντί μας όμως, που φτάνει στο σημείο να σεβαστεί ο Θεός το όχι το δικό μας. Ο Θεός μας έπλασε τόσο ελεύθερους, ώστε να του πούμε και όχι. Και όταν εμείς του είπαμε το όχι, όταν ο άνθρωπος θέλησε να ζήσει χωρίς το Θεό, τότε ο Θεός σεβάστηκε την ελευθερία μας. Εμείς δεν είχαμε καταλάβει κάτι. Ότι η ελευθερία πάει πάντα μαζί με την ευθύνη. Ελευθερία χωρίς ευθύνη δεν υπάρχει. Και ο λόγος που έχουμε καταστρέψει τα παιδιά μας σήμερα είναι γιατί δεν ζητήσαμε ποτέ τις ευθύνες τους. Προσπαθήσαμε εμείς οι μεγάλοι να τις καλύψουμε και τα καταστρέψαμε. Δεν υπάρχει ελευθερία χωρίς ευθύνη. Ο Θεός λοιπόν μας άφησε ελεύθερους, αλλά και μας το τόνισε υπεύθυνους της ελευθερίας μας. Γι' αυτό κανείς μας δεν έχει το δικαίωμα να πει «Γιατί Θεέ μου?». Είπα σε κάποιον «Γιατί επικαλείσαι το Θεό?». Ή κάποιος άλλος μου λέει, αφού είχε πάθει πολλά στη ζωή του, «Πού είναι Πάτερ ο Θεός?». Και εγώ του είπα «Εκεί που τον άφησες». Με κοίταξε. Μη μου πεις, του λέω, ότι μέχρι τώρα περπάθηκες μαζί με το Θεό. Τον έχεις προπολού αφήσει, γι' αυτό έφτασε σε αδιέξοδα. Ο Θεός όμως αγαπάει. Γύρνα πίσω εκεί που τον άφησες, ξαναβρες τον και θα δεχθεί να έρθει μαζί σου. Πού φαίνεται ακόμα η αγάπη και η ελευθερία του Θεού? Στον τρόπο της σωτηρίας μας. Ο Θεός μας άφησε στην ευθύνη μας. Φάγαμε τα μούτρα μας. Και προσπαθήσαμε να λυτρωθούμε μάταια. Φτιάξαμε θρησκείες, φτιάξαμε ιδεολογίες, μάταια. Ένας δικός μας, στην περίφημη τραγωδία του Αισχύλος, ο Προμηθέας Δεσμότης,
εικονίζει αυτή την τραγωδία. Προμηθέας δοκιμάζει να κλέψει το πύρ από τους θεούς και καταδικάζεται στον Κάφκασο να είναι δεμένος. Και εκεί που προσπαθεί να σπάσει τις αλυσίδες του, καθώς δυναμώνει, έρχεται ένα πτηνό και του τρώει το σηκώτη. Και αμέσως πάλι εξασθενίζει. Και πάλι και πάλι. Και περνάει λίγο από εκεί ο Θεός ο Ερμής και του λέει: «Ποτέ δεν θα πάρουν τέλος τα δεινά σου. Εκτός αν ο Θεός σε λυπηθεί και στείλει κάποιον δικό του να σε σώσει». Αυτό έχει πολύ επικαιρότητα σήμερα. Και ο Θεός στέλνει κάποιο δικό του, τον μονογενή Υιό και Λόγο του, ο οποίος κλείνει τους ουρανούς και έρχεται σε εμάς. Πότε? Όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου. Ποιο είναι το πλήρωμα του χρόνου? Τότε που συνειδητοποίησε ο άνθρωπος ότι είναι αδύνατο να σωθεί με τις δικές του δυνάμεις. Και τότε πλέον ο Θεός έρχεται. Πώς έρχεται? Με ένα μοναδικό τρόπο που μόνο του Θεού τρόπος είναι. Έρχεται και προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση μας. Αυτό που έχουμε κοινό όλοι μας, είμαστε το ίδιο άνθρωποι. Και γίνεται άνθρωπος. Ενώνει την ανθρώπινη φύση μας στο πρόσωπό του και τη θεραπεύει από τη φθορά και από το θάνατο. Γιατί με αυτή την ανθρώπινη φύση θα περάσει τη ζωή του στη γη, θα ανέβει πάνω στο σταυρό για να κατακρίνει τη δική μας αμαρτία, αλλά στη δική του σάρκα. Θα κατεβεί στον Άδη, εκεί που τον τρέμουμε όλοι μας, αλλά όχι για να μείνει, αλλά για να αδειάσει τον Άδη και με την Ανάστασή του να μας οδηγήσει στη Βασιλεία του. Η εικόνα της Ανάστασης είναι εντυπωσιακή. Βγαίνει από τον τάφο και κρατάει στο ένα χέρι τον Αδάμ και στο άλλο την Εύα. Δηλαδή τον Αδάμ, το ανθρώπινο γένος, όλο το οδηγεί στη Βασιλεία του. Απ' την άλλη πλευρά όμως, με την ανάληψή του, θα επαναφέρει τον άνθρωπο από εκεί που ξεκίνησε, από τον Παράδεισο. Μένει η τελευταία πράξη. Πώς εγώ, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, μπορώ αυτό που ο Χριστός έκανε για μένα να το κάνω δικό μου? Αυτό είναι η Πεντηκοστή. Αλλά προσέξτε τη διαφορά. Εδώ υπάρχει μια διαφορά. Το Πνεύμα του Άγιο έρχεται, αλλά καθώς κατεβαίνει χωρίζεται σε πύρινες γλώσσες και η κάθε μία κάθεται στον καθένα από τους μαθητές. Δεν έρχεται σαν μια μαζική έκχυση, σαν ένα ήλιος που ζεσταίνει τα πάντα, αλλά μερίζεται και πηγαίνει στον καθένα. Που σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί και να το αρνηθεί. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας. Πρώτον, θεράπευσε την ανθρώπινη φύση μας και τώρα δίνει την δυνατότητα στον καθένα από μας να κάνει δική του αυτή τη θεραπεία. Και τώρα σέβεται την ελευθερία μας. Αλλά μας αφήνει και την ευθύνη της ελευθερίας μας. Σας το είπα και το επαναλαμβάνω. Ελευθερία χωρίς ευθύνη δεν υπάρχει. Και γι' αυτό ο άνθρωπος, επειδή είναι ελεύθερος, γι' αυτό και είναι και υπεύθυνος για τη ζωή του. Έτσι λοιπόν σχετίζεται ο Θεός με μας. Με αγάπη και με ελευθερία. Τα σέβεται και τα δύο. Ποια είναι η σχέση του ανθρώπου τώρα με τον Θεό? Ο μόνος δρόμος γνώσης του Θεού είναι η αγάπη. Ο μη αγαπών ουκ έγνω των Θεών, ότι ο Θεός αγάπη εστί. Ο άνθρωπος πηγαίνει στο Θεό με αγάπη. Ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος το φώνασε: «Αγάπα το Χριστό και μη σε νοιάζει τίποτα άλλο». Αγάπησε το Χριστό. Και μάλιστα λέγει και κάτι άλλο. Παλιά λέει, λέγαμε, αγωνίσου, κόψε το ελάττωμα αυτό, κόψε εκείνο. Εγώ θα σας δείξω, λέει, έναν εύκολο δρόμο. Αγάπα το Χριστό και όλα τα άλλα θα γίνουνε. Αυτή είναι η σχέση μας. Το Θεό δεν τον φοβόμαστε. Όποιος φοβάται το Θεό είναι άρρωστος. Ο Θεός δεν είναι απειλή. Ο Θεός είναι ευλογία. Ο Θεός είναι αγάπη. Όμως σήμερα δεν αντέχουμε ούτε την αγάπη των ανθρώπων. Υπάρχουν άνθρωποι που σήμερα δαιμονίζονται όταν τους αγαπάς. Γιατί όταν τους αγαπάς εσύ και εκείνοι δεν αγαπάνε, νιώθουν ότι είναι χρεοκοπημένοι. Ότι εσύ μπορείς αυτό που εκείνοι δεν μπορούν. Και τον Χριστό τον σταυρώσαμε γιατί δεν αντέξαμε την αγάπη του. Και σήμερα είμαστε μακριά του γιατί δεν αντέχουμε την αγάπη του
και δεν θέλουμε τη συγγνώμη του. Και γι' αυτό και δεν δίνουμε κι εμείς τη συγγνώμη στους άλλους. Ο άνθρωπος πηγαίνει στο Θεό πάλι ελεύθερα. Δεν υπάρχει Άγιος, αγαπητοί μου αδελφοί, που να έγινε Άγιος γιατί φοβήθηκε μήπως πάει στην κόλαση. Όσοι έγιναν Άγιοι έγιναν γιατί αγάπησαν τον Θεό. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει αναγκαστικός δρόμος. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να κατανοήσει τον Θεό χωρίς ελευθερία και χωρίς αγάπη. Αυτό έχει τεράστια σημασία στον τρόπο που μεγαλώνετε τα παιδιά σας. Ο Θεός δεν είναι τιμωρός. Ο Θεός θα σου κόψει τη γλώσσα. Φτάκει εκείνα που λέμε. Ο Θεός είναι αγάπη. Έτσι λοιπόν δεν μπορείς να πας στο Θεό χωρίς ελευθερία και χωρίς αγάπη. Πας ελεύθερα γιατί τον αγαπάς. Και ο Θεός τη δική σου ελευθερία ανταποκρίνεται με τη δική του αγάπη. Σου δίνει ολόκληρο τον εαυτό του. Μια πίστη χωρίς ελευθερία και χωρίς αγάπη φτιάχνει ανθρώπους θρησκόληπτους και κακούς απέναντι στους συνανθρώπους τους. Αυτό θέλω να το προσέξετε. Γιατί πολλές φορές εμείς οι χριστιανοί, επειδή έχουμε μια πίστη φοβική, γι' αυτό είμαστε κακοί. Γι' αυτό δεν αλλάζουμε. Έλεγε και στους πατέρες το πρωί, πόσοι και πόσοι έρχονται να εξομολογηθούνε. Των περισσότερων η εξομολόγηση είναι άχρηστη. Γιατί είναι χωρίς ελευθερία και χωρίς αγάπη. Τι σημαίνει εξομολογούμε και τι σημαίνει ελευθερία, μετάνοια. Αν πάω να εξομολογηθώ αλλά δεν έχω μετανοήσει, είναι άχρηστη η εξομολογήση μου. Ο Θεός δεν περιμένει να τις πράξει μου, τις ξέρει πιο καλά από μένα. Περιμένει την αλλαγή μου και αυτή είναι δική μου ευθύνη. Όταν λοιπόν εγώ εξομολογούμε, έχω και την απέτηση να κοινωνήσω, αλλά δεν αγαπώ, δεν συγχωρώ, δεν αλλάζω, τότε ποια είναι η χριστιανική μου πίστη? Τότε πλέον έχω φόβο, έχω θρησκοληψία, δεν έχω αληθινή πίστη. Τι σημαίνει πίστη? Μου είπε κάποτε κάποιος, πάτε εγώ πιστεύω στο Θεό. Και εγώ του είπα σιγά τον πολύ έλεο. Και αν δεν πίστευες τι θα πάθαινε ο Θεός? Γιατί μερικοί από εμάς έχουμε την ανοησία να νομίζουμε ότι ο Θεός μας χρωστάει επειδή εμείς τον πιστεύουμε. Πιστεύω σημαίνει εμπιστεύομαι. Και τι σημαίνει εμπιστεύομαι? Το λέμε στη λειτουργία, στους εσπερινούς, το φωνάζουμε. Πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Αυτό σημαίνει πίστη. Εμπιστεύομαι και παραδίδω τον εαυτό μου στο Θεό. Όλοι οι Άγιοι αυτό έκαναν και οι τελευταίοι, οι δικοί μας, οι σύγχρονοι. Έτσι λοιπόν μια πίστη χωρίς ελευθερία και χωρίς αγάπη είναι κακέκτυπο πίστης και φτιάχνει θρησκόληπτους ανθρώπους που κολλάνε στο γράμμα και έχουν αφήσει στην άκρη το πνεύμα. Τώρα με αυτές τις προϋποθέσεις να πάμε σε μια άλλη σχέση, στο ζευγάρι, στην οικογένεια. Δεν υπάρχει σχέση ζευγαριού χωρίς ελευθερία και χωρίς αγάπη. Μόνο όταν ελεύθερα αγαπάς κάποιον γι' αυτό που είναι, τότε μόνο μπορείς να τον αγαπάς. Θα σας θυμίσω ένα ωραίο τραγούδι. Το τραγουδάμε, μακάρι να είχαμε καταλάβει ένα νυχάκι από το τραγούδι αυτό. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ και αγαπώ και όλο τον κόσμο γιατί ζεις και εσύ μαζί. Θα ξεκινήσω από το δεύτερο. Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Μας αρέσει το τραγουδάμε. Τι σημαίνει σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ? Σ' αγαπώ και μπορώ να σ' αγαπώ γιατί δεν είσαι εγώ. Και άμα θέλω να σε κάνω εγώ, δεν σ' αγαπάω. Γιατί εσύ είσαι ένας άλλος άνθρωπος. Και η παρουσία σου δίπλα μου δεν έρχεται για να σε κάνω να εξαρτηθείς από μένα, αλλά για να πλουτίσεις τη ζωή μου και εγώ τη δική σου. Όταν όμως θέλω τον άλλον τον κάνω ότι είμαι εγώ, τότε πια δεν αγαπώ. Έχω έναν καραπινάτο εγωισμό που σκοτώνει. Και ξέρω πολλούς χριστιανούς οι οποίοι είναι τύρανοι στο σπίτι τους. Ήρθε κάποτε ένα ζευγάρι. Είχε καταφέρει ο άνθρωπος που θεωρείται ευσεβής και χριστιανός να έχει διώξει τα παιδιά του από το σπίτι του.
Το παιδί του μάλιστα έπαθε ένα ψυχικό νόσημα και, εν πάση περιπτώσει, ήρθανε και οι δύο. Ο άνθρωπος δεν είχε αφήσει γωνιά του σπιτιού του, κρεβάτι, τραπέζι, που να μην έχει δίσκους, κασέτες, με θρησκευτικούς ύμνους, με όλα αυτά. Και του λέω, Χριστιανέ μου, αφού δεν έχει κρεβάτι να κοιμηθεί το παιδί σου, πού θα έρθει? Και όμως νόμιζε ότι είναι εντάξει. Είχε καταντήσει ο τύραννος του σπιτιού. Είπαμε πολλά, έδειξε πως τα κατάλαβε. Στο τέλος μου λέει, μπορείτε να μου πείτε κάτι πρακτικό να κάνω? Του λέω, ναι, να πας στο σπίτι και να εξαφανίσεις ό,τι έχεις πάνω στα έπιπλα και ό,τι έχεις πάνω στα κρεβάτια. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Αυτός αγάπηκε τον εαυτό του και ήθελε όλοι να υπηρετούν το δικό του εαυτό. Κι όμως αυτό το «σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ» σημαίνει «σ' αγαπώ και τότε μπορώ μόνο να σ' αγαπώ όταν θέλω να είσαι εσύ». Και όταν την παρουσία τη δική σου δεν τη βλέπω σαν απειλή δική μου, όταν εσύ είσαι η χαρά μου και όχι η κόλασή μου. Έτσι λοιπόν, σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, δεν λέει όμορφη, γιατί η ωραιότητα μας θυμίζει ο νυμφίος, ο κάλλη ωραίος παρά τους ιούς των ανθρώπων, την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπέρλαμπροντο της αγνίας σου. Αυτή η ωραιότητα αφορά την ψυχή του ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν με ελκύει, τι με ελκύει, η ωραιότητά σου. Αν με ελκύει η εξωτερική σου ομορφιά, διάβασα πρόσφατα κάτι που είπε ο Άγιος Παΐσιος σε ένα νεαρό που είχε δεσμό με μια κοπέλα. Του λέει, την αγαπάς την κοπέλα σου? Ναι, του λέει, πάτερε. Του λέει, ξέρεις πότε θα βεβαιωθείς ότι την αγαπάς πραγματικά? Λέει, πότε? Αν σκεφτείς ότι αυτή η όμορφη κοπέλα που αγαπάς αύριο έχει ένα πανάσχημο πρόσωπο, έχουν αλλοιωθεί τα χαρακτηριστικά της, έστω από ένα τύχημα, από κάτι, αν συνεχίζεις να την αγαπάς. Τότε την αγαπάς. Αλλιώς αγαπάς μόνο τον εαυτό σου, του λέει τώρα. Και είχε τόσο δίκιο. Εδώ έχουμε ανθρώπους που έχουν ένα δεσμό, που το διαγαπάνε. Και αρρωσταίνει η κοπέλα. Και εκείνοι το σκάζουν. Είτε άντρες, είτε γυναίκες. Όταν κάποτε πήγα στην Αμερική με ένα παιδάκι άρρωστο, μια Κυριακή μου λέει μια εξαιρετική γυναίκα, μια εθελόντρια, η οποία ήταν αφιερωμένη σε όλα αυτά τα παιδιά. Είχαν περάσει από τα χέρια της 4.500 παιδιά τότε που πήγα εγώ. Λοιπόν, πάτερ, το απόγευμα δεν θα σας δούμε, γιατί σήμερα θα πάμε σε ένα γάμο που πραγματικά είναι πολύ συγκινητικός. Λέω, δηλαδή, μου λέει, αυτά είναι δύο νέα παιδιά. Μάλιστα το παλικάρι θέλει να γίνει ιερέας. Είναι αραγωνιασμένα και την παρουσία να παντρευτούνε, αλλά αρρώστησε η κοπέλα και διαπιστώθηκε καρκίνος. Όταν λοιπόν διαπιστώθησαν τα πάντα, μια μέρα η κοπέλα φώναξε το παλικάρι και του είπε, κοίταξε, αποφασίσαμε να περπατήσουμε μαζί στη ζωή. Εσύ θέλεις να γίνεις και ιερέας και εγώ σου υποσχέθηκα να είμαι δίπλα σου. Όμως ο Θεός είχε άλλο σχέδιο για μένα. Γι' αυτό θέλω να σε αποδεσμεύσω από την υπόσχεση που μου έδωσες και να τραβήξεις έναν άλλο δρόμο. Και το παλικάρι της απάντησε, πάρα πολύ ωραία το είπες, συμφωνήσαμε να περπατήσουμε μαζί στη ζωή και θα συνεχίσουμε να περπατάμε ό,τι κι αν γίνει. Αυτό είναι αγάπη. Γιατί αυτό είναι το σχέδιο του Θεού και η ζωή μας είναι κάτω από το δικό του το σχέδιο. Τι είναι λοιπόν αγάπη? Ωραία λόγια? Όχι. Καύσης καρδίας. Αυτό είναι η αγάπη. Να καίγεται η καρδιά σου. Υπερόλισθης κτήσεως. Πολύ περισσότερο για τον άνθρωπο που διάλεξες. Τι είναι ελευθερία? Η ελευθερία δεν είναι το να κάνω ό,τι θέλω. Αυτό είναι εγωισμός.
Η ελευθερία είναι συνελευθερία. Δεν υπάρχει ελευθερία δική μου που να μην ελευθερώνει και σένα. Και κατά συνέπεια, ποιος ορίζει την ελευθερία, η αγάπη. Και ποιος ορίζει την αγάπη, η ελευθερία. Κάποτε, σε ένα πολύ γνωστό μου ζευγάρι, πάση περιπτώσει εκεί πήγαν και μερικά άλλα λάθη, η κοπέλα ένιωσε ότι πνιγότανε κατά κάποιο τρόπο, δική της ήταν η ευθύνη, και ζήτησε από τον άντρα της την άδεια για ένα διάστημα να ζήσει λίγο μόνη της για να ξεκαθαρίσει τι θέλει. Ο άντρας της, ένα εξαιρετικό παιδί, της είπε, άμα θα φύγεις από το σπίτι, τελειώσαμε. Κινηθεί και μου το είπε. Πήγα λοιπόν και τον βρήκα. Του λέω, δεν μου λες, την αγαπάς τη γυναίκα σου? Μου λέει, αμφιβάλλεις? Λέω, όχι. Σε ρωτώ, μπορείς να την κρατήσεις με το ζόρι? Όχι, μου λέει. Λέω, η γυναίκα σου ήρθε και σου είπε αυτό. Μου λέει, ναι. Και εσύ της είπες ότι αν φύγεις, τελειώσαμε. Ναι. Ξέρεις, θα της έλεγα εγώ. Κορίτσι μου, σε αγαπάω και σε θέλω κοντά μου. Αλλά όχι χωρίς να το θέλεις εσύ. Αφού λοιπόν εσύ θέλεις να σε βοηθήσω στη μετακόμιση, να βρούμε το σπίτι, για να αποφασίσεις ελεύθερα αν θέλεις να είσαι μαζί μου ή όχι. Εγώ σε θέλω. Δεν μπορώ να σε αναγκάσω. Αυτό σημαίνει η αγάπη. Τα άλλα όλα είναι εγωισμοί. Δεν κερδίζεις τον άλλον. Και όταν της το είπε, τότε σταμάτησε να θέλει να φύγει από το σπίτι. Έτσι λοιπόν, αγαπώ σημαίνει ζω. Και η ζωή ως αγάπη κάνει τον άλλο να είναι η χαρά μου και όχι η κόλασή μου. Λέμε ότι ο άνθρωπος είναι πρόσωπο. Πρόσωπο τι σημαίνει? Απέναντι στην όψη του άλλου. Γεγονός σχέσης. Ποια είναι η σχέση, ποιο είναι το περιεχόμενο της σχέσης? Η αγάπη. Ο άνθρωπος δεν είναι άτομο. Το πρόσωπο είναι μονάδα κοινωνική. Το άτομο είναι μονάδα διαιρετική. Το άτομό μου το ξεχωρίζω από όλους σας και το αντιπαραθέτω σε όλους σας. Αλλά η ελευθερία μου τότε κινδυνεύει από εσάς που είστε δίπλα μου και την διεκδικώ. Αλλά η αγάπη και η ελευθερία ως γεγονότα δομικά της ζωής του ανθρώπου έχουν όλους μέσα στο χώρο της αλληλοπεριχώρησης και της αγάπης. Έτσι λοιπόν, το ερώτημα είναι πόσο μπορούν να αγαπούν σήμερα οι άνθρωποι. Όμως πρέπει να πω κάτι άλλο. Η αγάπη έχει μια προϋπόθεση. Και η προϋπόθεση είναι η ταπείνωση. Ο Θεός που είναι αγάπη μας είπε, μάθετε από εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία. Δεν υπάρχει ταπείνωση, μάλλον αγάπη χωρίς ταπείνωση. Σήμερα μπορώ να σας το πω απόλυτα κατηγορηματικά. Αυτός που δεν είναι ταπεινός είναι ανίκανος να αγαπήσει και να ερωτευτεί. Και έχω να σας φέρω ένα σωρό παραδείγματα μέσα από τη ζωή που θα το επιβεβαιώνουν. Πολλές φορές, δεν το λέω, το βλέπω όμως. Κάποτε το εμπιστεύτηκα σε κάποιον. Του λέω, ξέρεις, όσα ζευγάρια έχω γνωρίσει, παντρεμένα, ή αργωνιασμένα, ή υποκατασκευή. Και βλέποντάς τους, έχω πει μέσα μου, αυτοί δεν θα προκόψουνε, δεν έχω πέσει έξω ούτε σε ένα. Μου λέει ο άλλος, και που το καταλαβαίνεις? Και του λέω, παιδί μου, φαίνεται. Δεν χρειάζεται να έχεις χαρίσματα, φαίνεται. Τον βλέπεις πώς μιλάει, πώς συμπεριφέρεται. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι ταπεινός σε όλα. Και στο αστείο του και στο χιούμορ του και σε όλα. Ο άνθρωπος που είναι εγωιστής, κάποτε ήταν ένα ζευγάρι, τους είχα παντρέψει. Ο νεαρός ήταν πιο μακριά λιγάκι. Κάποια στιγμή τα είχε καταφέρει τόσο καλά, ώστε ο γιος του παραλίγο να μπλέξει με τα ναρκωτικά. Η γυναίκα τον παρακαλούσε, πάμε στον πάτερ να συζητήσουμε. Πάμε στον πάτερ. Πας πηδούς, κάποια φορά το αποφάσισε. Ήρθε. Μόλις αρχίσαμε να σου συζητάμε, μου λέει, εγώ πάτερ? Και εγώ λέω από μέσα μου, δεν θα τα πάω καλά καθόλου με αυτόν σήμερα. Σε λίγο πάλι, εγώ, μου λέει,
Λέω, πίσω μου σε έχω σατανά. Κάποια στιγμή λέει το τρίτο εγώ. Όταν του λέω κι εγώ, ποιος νομίζεις ότι είσαι εσύ. Έτσι απλά. Ποιος νομίζεις ότι είσαι εσύ, του λέω. Με κοίταξε. Του λέω, θέλω να σου πω εγώ ποιος είσαι. Ένας άχρηστος άνθρωπος είσαι. Ένας άνθρωπος ανίκανος να σώσει το παιδί στο ίδιο. Έχεις στοιχεία να τα δώσει τη γυναίκα σου. Του λέω, να σκουπίσει τα τηγάνια που θα τηγανίσει μεθαύριο, γιατί μόνο για αυτά αξίζουν. Αφού δεν είσαι ικανός να δώσεις χαρά στο παιδί σου, είσαι ένας αποτυχημένος άνθρωπος. Αυτό είσαι που μου λες συνέχεια, εγώ, εγώ, εγώ. Ευτυχώς που έπεσε. Και μπορέσαμε και μίλησαμε ήσυχα, ήρεμα. Και του είπα, παιδί μου, ξεσυνερίζεσαι το παιδί σου. Το παιδί σου πια δεν είναι μωρό. Είναι νέος, συνέφηγος. Με τη δύναμη της αγάπης και όχι της γνώμης σου θα τον πείσεις. Πότε ασχολήθηκες με το παιδί σου? Γιατί πολλές φορές, αγαπητοί μου αδελφοί, με τα παιδιά μας ασχολιόμαστε όταν αρχίσουν να έχουν προβλήματα. Σας βεβαιώνω, τότε είναι πολύ αργά. Και σε μια ομιλία μου στην Κύπρο, με βάση αυτό το ερώτημα, τι να κάνουμε, το παιδί με έμπλεξε με εδώ, το παιδί με έμπλεξε εκεί, τι να κάνω, πάτερ? Λέω, θέλετε να σας πω την αλήθεια? Τίποτα δεν μπορείτε να κάνετε τώρα. Τώρα πια είναι αργά. Τότε που σας φωνάζουμε, δεν μας ακούτε. Εγώ, ξέρετε τι λέω στους γονείς της Χιάτιστα? Οι ναρκωμανείς γίνονται στα 4 και όχι στα 14. Και με κοιτάνε. Δηλαδή εσείς τους κάνετε. Κάνετε εμβόλια στα παιδιά σας? Κάνουμε. Δεν τα λυπάστε μικρά που τα τρυπάτε? Μα για το καλό τους πάτε να το κάνουμε. Για να μην αρρωστήσουν. Όλα θα αρρωστήσουν εκείνη τη χρονιά. Μα δεν τα εμβόλια μόνο για εκείνη τη χρονιά. Χαίρομαι πολύ, λέω. Πνευματικά εμβόλια τους κάνετε? Και ξαφνικά είναι σαν να μιλάω κινέζικα. Τι είναι τα πνευματικά εμβόλια? Το μπόλιασμα του παιδιού με τη χάρη του Θεού. Που η Εκκλησία το αρχίζει τη μέρα που γεννιέται το παιδί. Και του διαβάζει τις πρώτες ευχές. Γιατί νομίζετε τις διαβάζει? Αντί για το καλό? Και το παρακολουθεί. Και το φέρνετε στην Εκκλησία στις 40 μέρες. Και στη συνέχεια. Και εδώ άλλο δράμα. Βαφτίζετε το παιδί σας. Πολύ λίγη εκτίμηση έχετε στο βάπτισμα. Πιο πολύ έχετε στα κέντρα που θα πάτε να γλεντήσετε. Και ο Θεός σε ανθρώπους με τέτοια μυαλά και η χάρη του δεν πέφτει. Διότι το μόνο που δεν υπολογίζουμε είναι το μυστήριο του βαπτίσματος. Όλα τα άλλα τα έχουμε υπολογίσει. Εγώ έβλεπα από τα αρχεία μου, στην ενορία μου, τα περισσότερα παιδιά στα παλιά τα χρόνια, το μεγαλύτερο χρόνος ήταν οι 3 μήνες. Πολλά τα είχαν βαπτίσει πριν σαραντήσουνε καν στο σπίτι. Γιατί? Γιατί ακριβώς η ζωή του παιδιού ανήκει στο Θεό. Και όπως λέει ο ίδιος ο Χριστός στον Νικόδημο, αν κάποιος δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν θα δει τη Βασιλεία του Θεού. Πόσοι από τους σημερινούς γονείς βαφτίζουν τα παιδιά τους για να γίνουν πολίτες της Βασιλείας του Θεού? Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε αποσύρει τη χάρη του Θεού από τη ζωή μας. Και έτσι συνεχίζουμε να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Με αποτέλεσμα, όταν αρχίζουν οι δυσκολίες, είναι αργά πια να ξυπνήσουν. Θα σας πω σε λίγο τι μου είπανε παιδιά. Μα θα σας το πω τώρα. Όταν ήμουν στην Ιερά Σύνοδο την τελευταία χρονιά, με πήραν από ένα σχολείο των Αθηνών, το δεύτερο πειραματικό. Είχανε σαν μάθημα περιβαλλοντολογικό στο σχολείο νηστίσιμες συνταγές. Εμένα με κάλεσαν να τους μιλήσω. Τι είναι η νηστεία? Ποιος την είπε? Γιατί την κάνουμε? Γιατί αυτό, γιατί εκείνο? Και εγώ πήγα και τους μίλησα. Την επόμενη χρονιά είμαι στη Σιάτιστα επίσκοπος. Με παίρνει η καθηγήτριά τους. Και μου λέει, Σεβασμιότητε, τα παιδιά δεν έχουν ξεχάσει την περσινή σας επίσκεψη. Σήμερα θα το στάψουμε εμείς εσάς. Γιατί το θέμα μας είναι το παραδοσιακό ψωμί και οι κοζανίτικες πίτες. Ήρθανε. Τους δέχτηκα. 40 παιδιά.
η πρόεδρος της τάξης ανέλαβε να με προσφωνήσει και μου λέει: «Θέλουμε πρώτα να σας ευχαριστήσουμε που πέρυσι ήρθατε στο σχολείο μας. Και θέλουμε να σας πούμε ότι μετά την κουβέντα που κάναμε με τα 15χρονα παιδιά, για να μου πείτε μετά ποιος έχει πιο πολύ μυαλό, οι γονείς ή τα παιδιά, εμείς που γυρίσαμε στο σπίτι απαιτήσαμε από τους γονείς μας να μισθέψουμε την υπόλοιπη 40η. Σήμερα θέλουμε να μας μιλήσετε για τον Άρτο στη λατρεία της Εκκλησίας». Και άρχισα να τους ομιλώ. Στα 20 λεπτά ένας 15χρονος, χέρι του, λέγε: «Παιδί μου, Πάτερ, σας ακούμε τόση ώρα να μας μιλάτε και γλυκαίνει την καρδιά μας. Εμείς όμως μέχρι σήμερα, ξέρετε τι νιώθουμε στη ζωή μας, πλήξη και ανία». Τα χάσα. Κοιτάω τα υπόλοιπα και συμφώνησαν όλα. Και διερωτήθηκα και το κουβέντιασα και με τους γονείς. Λέω: «Προσέχτε, πάνε σε ένα σχολείο από τα καλύτερα. Το σχολείο έχει πολλές δυνατότητες και τους προσφέρει. Οι γονείς ενδιαφέρονται πολύ για τη μόρφωση των παιδιών τους. Και ποιος είναι ο παρονομαστής? Πλήξη και ανία. Και μετά τους μιλάς γιατί, για τον Άρτο τον εκ του ουρανού κατά βάντα, και σου λέει: «Σας ακούμε τόση ώρα και γλυκαίνεται η καρδιά μας». Αυτό το ακούσατε? Η καρδιά μας. Όχι το σώμα μας, όχι το στομάχι μας, όχι το στόμα μας, η καρδιά μας. Αυτήν που οι περισσότεροι γονείς την έχουν παραμελήσει, σαν να μην έχει το παιδί καρδιά και σαν να μην έχει ψυχή. Ρωτώ τους γονείς: «Έχουν τα παιδιά σας ψυχή?» Και με κοιτάνε. Λέω: «Το εννοώ το ερώτημά μου. Γιατί θέλω να μου απαντήσετε. Τι κάνετε για το σώμα των παιδιών σας, το ξέρω. Τι κάνετε για το μυαλό τους, το ξέρω. Προσπαθώ να καταλάβω τι κάνετε για την ψυχή τους. Γιατί βλέπω ότι οι περισσότεροι από εσάς δεν κάνετε απολύτως τίποτα. Άρα δεν πιστεύετε πως τα παιδιά σας έχουν ψυχή? Γιατί αν πιστεύετε ότι έχουν και την έχετε εγκαταλείψει, σκληρή η κουβέντα λέω που θα ακούσετε, αλλά είναι αλήθεια. Είστε οι δολοφόνοι των παιδιών σας». Και αυτό είναι, αγαπητοί αδελφοί. Και μερικές φορές χρειάζεται να λέμε την αλήθεια για να ξυπνάμε. Όλοι μας φανταζόμαστε σπουδαίο τον εαυτό μας. Το παιδάκι είναι μικρό, μας ακούει. Το μεγαλώνουμε, τι να σας πω. 12 η ώρα περασμένες μεσάνυχτα είμαι στο γραφείο του ναού μου. Μερικές φορές έμενα στο γραφείο. Ο ναός μου ήταν το παλιό κημητήριο της Χαλκίδος. Έρημα γύρω γύρω τάφη. Τακ, τακ, τακ. 12 και 5 το ρολόι έδειχνε. Ποιος είναι τέτοια ώρα? Κυκλοφορούσαν και ναρκωμανείς. Ανοίγω δειλά την πόρτα και έτοιμος να την κλείσω και βλέπω μια άγνωστη φυσιογνωμία. «Πάτερ, συγγνώμη για το ακατάλληλο της ώρας, με στέλνει κάποιος φίλος σας. Περάστε». Κάθισε. Του λέω: «Τι σας έφερε τέτοια ώρα εδώ?» Μου λέει: «Πάτερ, εγώ μέχρι σήμερα δεν έχω καμία σχέση με την Εκκλησία. Έχω μια κόρη και τη μεγάλωσα με βάση τις αρχές μου. Η κόρη μου καλή μαθήτρια στο δημοτικό, καλή μαθήτρια στο γυμνάσιο, αριστούχο στο λύκειο, σήμερα φοιτήτρια στα Γιάννενα. Ήρθε την άλλη φορά και κάποια στιγμή γυρίζει και μου λέει: «Πατέρα, ξέρεις από πρέζα?» «Τι είπες, παιδί μου?» «Σε ρώτησα», λέει, «ξέρεις από πρέζα?» «Παιδί μου, είσαι καλά?» «Μια χαρά είμαι». «Παιδί μου, είναι ερώτηση αυτή που μου έκανες? Έχεις μπλέξει με τέτοια πράγματα? Ξέρεις ότι θα πεθάνεις?» Του λέει η κοπέλα: «Εγώ σε ρώτησα αν ξέρεις από πρέζα». «Όχι», της λέει, «δεν ξέρω». «Τότε, ρε πατέρα, δεν έχεις ιδέα από ζωή». Τάχασε ο πατέρα. Και στην απειλή: «Παιδί μου, θα πεθάνεις?» «Το ξέρω», του λέει, «θα πεθάνω. Αλλά όσο ζήσω θα περάσω καλά». Βέβαια αυτό δεν το ήξερα. Δεν μπορούσα να φανταστεί ότι θα πουλέγε το κορμί της για να παίρνει τη δόση της. Και μου λέει: «Ο έρημος και ταλέπορος πατέρας, που έκανα το λάθος, πάτερ?» Και απεκάλυψε από την κουβέντα, ήταν και εκπαιδευτικός. Και του λέω: «Αφού έδωσες στην κόρη σου σαν πατέρας μία αγωγή και σαν εκπαιδευτικός μία παιδεία που την κάνουν να βλέπει σαν την μεγαλύτερη ομορφιά της ζωής στην πρέζα, είσαι αποτυχημένος». Αυτή είναι η ουσία. Του λέω:
άμα θα έρθει η κόρη σου, φέρτη μου. Χαμογέλασε πικρά. Εγώ το κατάλαβα. Μου λέει, πάτερ, άμα της το πω, ξέρετε τι θα μου πει. Λέω, το ξέρω. Περιμένω να το ακούσω από το στόμα σου όμως. Μου λέει, θα μου πει, ρε πατέρα, με τους παπάδες, έμπλεξες. Λέω, το ξέρω πώς το πει. Θέλω να σε ρωτήσω όμως, ποιος θα φταίει για αυτό που θα σου πει η κόρη σου. Εσύ θα φταίς. Εσύ την έμαθες, τι είναι οι παπάδες. Και όμως τώρα λέω σε ένα παπά έχεις έρθει. Και μετά τις 12 τη νύχτα και ζητάς βοήθεια. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί μου, δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε την αλήθεια. Θα μπορούσα να σας διηγούμε, όχι μία ώρα και περισσότερες, περιστατικά το ένα μετά το άλλο. Ένα πράγμα θα σας πω μόνο. Πήγα σε ένα σχολείο στα μέσα Νοεμβρίου και έφυγα από το σχολείο αυτό τη δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου, γιατί αρχίζαν οι Πανελλήνιες. Κάθε μέρα 8 με 2 εκεί. Αφού μίλησα με τα παιδιά στην τάξη, όποιο παιδί θέλει να συζητήσουμε. Και ήρθανε και δεν πρόλαβα να δω όλα όσα θέλανε. Καθηγητές τα είχαν χάσει. Και ιδιαίτερα τα χάσανε όταν κάνα δύο φορές το σχολείο τελείωσε στις 11 και τα παιδιά περιμένα μέχρι τις 2 που έφυγα εγώ. Και μου λέει στο τέλος ο διευθυντής, πάτε του χρόνου θα έρθεις από την 1η Σεπτεμβρίου. Τι σημαίνει αυτό. Όλα τα παιδιά που ήρθανε, όλα είχανε προβλήματα. Όλα. Μηδενός εξαιρουμένο. Και ρωτώ, αυτά τα παιδιά δεν έχουν οικογένειες. Πώς καταφέρουμε και τους στερούμε το χαμόγελο στο ίδιο τους το σπίτι. Έχουμε λοιπόν σε αυτό το δεύτερο σκαλοπάτι, στη σχέση των παιδιών με τους γονείς. Είναι μια δύσκολη σχέση. Πολλές φορές χωρίς ελευθερία στο όνομα της αγάπης. Αγαπώ το παιδί μου και προσπαθώ να το βάλω σε μια γυάλα για να το μεγαλώσω. Και τις περισσότερες φορές με τον εγωισμό μας στη θέση της αγάπης, ότι εμείς θα σώσουμε το παιδί μας. Αν το παιδί λοιπόν, η αγάπη μας, δεν το οδηγήσει στην ελευθερία, είναι χαμένο από χέρι και εμείς είμαστε οι βασικοί υπεύθυνοι. Τα παιδιά μας πρέπει να τα βοηθήσουμε να σταθούν στα πόδια τους. Πώς θα τα βοηθήσουμε να σταθούν τα πόδια τους, το έχω πει ήδη. Δεν υπάρχει ελευθερία χωρίς ευθύνη. Όταν ανέλαβα ένα σχολείο στην ενορία μου, η κοινή γνώμη έλεγε «Οι αλήτες του τεχνικού». Εγώ το ανέλαβα και μέσα σε 2 μήνες, καθηγητές που είχαμε κοινή στο γενικό και στο δικό μας, μου λέγανε «Εδώ κάνουμε μάθημα». Δεν χρησιμοποίησα ούτε βία, ούτε τίποτα. Συζήτηση. Παιδιά μου, εδώ έλατε να κουβεντιάσουμε πώς θα περάσουμε όλοι μας καλά. Έλατε να δούμε πρώτα το σχολείο τι απαιτήσει έχει από μένα που με διευθυντής και τους καθηγητές σας και τι απαιτήσει έχει από εσάς. Τα κουβεντιάσαμε. Βάλαμε τα όρια. Πολλοί γονείς σήμερα λένε τα παιδιά δεν δέχονται όρια. Το πρόβλημα είναι των γονιών και όχι των παιδιών. Τα παιδιά σας δοκιμάζουν και εσείς δεν το πειρατείδεις. Λέω σε ένα παιδάκι, το συμβουλεύω, που έχει παράπονο με τους γονείς του. Και του λέω, βρε παιδάκι μου, γονείς σου είναι, σ' αγαπάνε. Και μου απαντάει γελώντας, τι μ' αγαπάνε, πάτερ μου, λέει. Αυτούς δεν τους νοιάζει τι ώρα γυρίζω το βράδυ στο σπίτι, τι μ' αγαπάνε, μου λέει. Και εσείς θα μου πείτε, δεν δέχετε όρια. Ποιος σας το είπε, σας δοκιμάζει. Για να δει αν πραγματικά νοιάζεστε και τα παιδιά είναι πολύ σκληρά στις δοκιμασίες που μας θέτουνε, γιατί πολλές φορές με δική μας ευθύνη μας έχουν αμφισβητήσει. Γιατί κάνουμε τους τέλειους, τους σπουδαίους. Δεν παραδεχτήκαμε ποτέ τα δικά μας τα λάθη, δεν ταπεινωθήκαμε. Δεν είπαμε παιδί μου έχεις δίκιο, δεν είπαμε παιδί μου σου ζητώ συγγνώμη. Μπλέκει το παιδάκι σε παραθρησκευτικές ομάδες και έρχεται ο... Μπλέκει λοιπόν και ξυπνάνε οι γονείς. Το φέρουν το παιδί. Και το παιδί μου λέει και εμένα, που είμαι ο παπάς, και λέει και στους γονείς τους. Τόσο καιρό που ήσασταν, τώρα με σκεφτήκατε. Τι το οδηγήσε στην παραθρησκευτική ομάδα, όχι θεωρίες της, γιατί βγήκε ξαφνικά μια ζεστή αγκαλιά. Γιατί η αγάπη μετατρέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις σε τέχνη. Και αφού την αγάπη την έχουμε στερήσει εμείς,
αφού πολλές φορές πρέπει να το ομολογήσουμε, μπορεί και οι ναοί μας να μην είναι φιλόξενοι για τα παιδιά βρίσκουν αλλού φιλοξενία. Και όταν εμείς ξυπνάμε είναι αργά. Πού ήσασταν τόσο καιρό? Οπότε, το παιδί λοιπόν πρέπει να το μεγαλώσουμε για να γίνει ελεύθερο και να φύγει από μας. Σήμερα έχουμε πάρα πολλά παιδιά που όσο είναι στο λύκειο, είναι καλά παιδιά, ήσυχα παιδιά. Πάνε στο πανεπιστήμιο, μπλέκουνε και πολλές φορές δεν τελειώνουν τις σπουδές τους. Τι έφταιξε? Ο τρόπος που τα μεγαλώσαμε. Στο διάστημα που τα είχαμε, δεν τα αφήσαμε ποτέ να πάρουν τις ευθύνες τους. Εμείς θα τα καλύψουμε όλα. Δεν τα αγαπάμε έτσι τα παιδιά μας. Αγάπη που δεν οδηγεί τα παιδιά σε ελευθερία και σε ευθύνη, δεν είναι αγάπη. Και γι' αυτό έχουμε τόσα και τόσα πράγματα. Μια φορά ήρθε μια μάνα. Είχε ένα γιο, τελείωσε το λύκειο, δεν είχε πετύχει. Είχε άλλα δύο αδέλφια, ήταν όλο απαιτήσεις. Ο πατέρας του άνεργος. Μα, θέλω να μου δώσετε αυτό, είστε υποχρεωμένοι και το και εκείνο. Και λέω στη μάνα, εσύ φταίς. Κοιτάει καημένη, γιατί φταίω εγώ? Γιατί δεν του έδειξες ακόμα την πόρτα. Μου λέει, να διώξω το παιδί μου από το σπίτι? Όχι, λέω. Να του πεις ότι αφού παιδί μου, εμείς πια δεν μπορούμε να σου ικανοποιήσουμε τις επιθυμίες σου, είσαι μεγάλος, είσαι ενήλικας, πήγαινε στην ευχή του Θεού, δούλεψε, βγάλε χρήματα και φτιάξε τη ζωή όπως τη θέλεις. Μα να διώξω το παιδί μου από το σπίτι, γιατί λέω θα πάει μακριά? Τον έχεις μάθει να τηγανίζει ένα αυγό? Όχι. Της λέω όμως, πες του να έρθει. Και ήρθε το παλικάρι. Και του λέω, δεν μου λες παιδί μου, στο σπίτι σου είσαι μέλος της οικογένειας ή φιλοξενούμενος? Δεν σας κατάλαβα, μου λέει. Λέω, απλή ερώτησή μου. Αν νιώθεις σαν μέλος της οικογένειάς σου ή αν νιώθεις σαν φιλοξενούμενος στο σπίτι σου? Λέω, γιατί σε ρωτάω τώρα? Γιατί τους φιλοξενούμενους τους δίνουμε, τους ποτίζουμε, τους ταΐζουμε, τους πλένουμε τα ρούχα μία μέρα, δεύτερη μέρα, τρίτη. Όποιος μείνει παραπάνω συμμετέχει και στις δουλειές και στα έξοδα. Εσύ, παιδί μου, είσαι μέλος της οικογένειάς σου? Δεν ξέρεις ότι ο πατέρας σου είναι άνεργος? Δεν ξέρεις ότι έχει και άλλα δύο αδέλφια? Τους λες, είστε υποχρεωμένοι. Γιατί είναι υποχρεωμένοι? Πόσο χρονών είσαι? Έκλεισες τα 18. Τράβα. Φτιάξε τη ζωή σου και ζήσε όπως θέλεις. Αλλά το λάθος, λέω, δεν είναι δικό σου, είναι των γονιών σου. Πήγε να χαρεί ο καημένος. Ξέρεις γιατί, του λέω? Γιατί δεν σου δείξαν την πόρτα ακόμα. Άμα στα παιδιά δεν μιλήσουμε με ελευθερία και με αγάπη, δεν βοηθήσουμε να γίνουν υπεύθυνα, τα παιδιά μας θα τα χάσουμε. Αλλιώς δεν τα αγαπάμε σωστά. Και να προχωρήσω και ένα βήμα παρακάτω. Εδώ είναι η μεγάλη τραγωδία. Όταν πια τα παιδιά μας, έρχεται η ώρα να παντρευτούν. Ποια μάνα παραδέχεται ότι υπάρχει άλλη γυναίκα που θα φροντίσει το γιο της πιο πολύ από την ίδια? Πόσες μάνες που υποτίθεται είναι χριστιανές τους ενοχλεί γιατί δεν βρίσκουν το κλειδί έξω από την πόρτα για να μπαίνουν στο σπίτι των παιδιών τους ό,τι ώρα θέλουν? Με συγχωρείτε, αλλά εγώ σαν πνευματικός δεν θα τις άφηνα να κοινωνήσουν για 5 χρόνια. Ποια είσαι εσύ? Κάποτε ήρθε ένα νέο ζευγάρι, μορφωμένοι άνθρωποι. Γιατρός ο ένας, εκπαιδευτικός η άλλη. Ο πατέρας του γαμπρού νόμιζε ότι ο γιος του δεν είχε πάρει την πρίκα που έπρεπε να πάρει και έξω τους κάνει μία ζωή αβίωτη, μία επέμβαση στην οικογένεια που ντρέπομαι να σας την πω. Και τα παιδιά σε απόγνωση ήρθανε. Αφού μου τα είπανε, λέω στον παλικάρι, λέω, παιδί μου, θα πεις στον πατέρα σου το και το και το. Ποιο δηλαδή? Πατέρα, μέχρι χτες ανήκα στην οικογένειά σου. Σήμερα έχω δική μου οικογένεια. Θα σε παρακαλέσω λοιπόν να μας αφήσεις να οργανώσουμε το σπίτι μας με τη γυναίκα μου μαζί, όπως εμείς κρίνουμε. Και αν πραγματικά μας αγαπάτε, να προσεύχεστε για μας. Τι μου λέει το παλικάρι? Άμα τα πω αυτά στον πατέρα μου, πάτερ, ο πατέρα μου θα πεθάνει. Αλλά εγώ εκεί αγρίεψα και του είπα, άκουσε παιδί μου κάτι. Ο πατέρας σου αργά ή γρήγορα θα πεθάνει. Αλλά αν πεθαίνοντας πάει στο διάβολο, θα φταίς εσύ. Εκεί τάχασε. Του λέω, άκουσες τι σου είπα?
και σε ρωτώ τώρα ευθέως, αν ο πατέρας πεθάνει απόψε, με βάση αυτά που μου είπες εσύ προηγουμένως, πού θα πάει ο πατέρας σου? Τα χάσε το παιδί. Του λέω, στο διάβολο θα πάει. Θα τον αφήσεις και μου λες τον αγαπάς? Θα πας λοιπόν και θα του πεις αυτά που σου είπα. Πήγε και του τα είπε. Εντάξει. Τσαντίστηκε στην αρχή, αλλά ο μεν μπαμπάς πέθανε από τα 40 χρόνια και τα παιδιά έκαναν μια ωραία οικογένεια, έκαναν 6 παιδάκια και είναι μια χαρά και ευλογημένα. Σημειώστε ότι ο μπαμπάς αυτός κάθε Κυριακή ήταν στην εκκλησία. Λοιπόν, είναι δυνατόν να θέλουμε τα παιδιά μας να εξαρτώνται από μας, αντί να τα σπρώχνουμε να φύγουνε? Ήρθε ένας άλλος. Μάλλον δεν ήρθε ο άλλος. Ο άλλος ήταν από την ενορία μου και φαγώθηκε να τον παντρέψω. Τον πάντρεψε. Όπως συνηθίζω, λέω πάντα δύο λόγια στο τέλος του γάμου, επί της ουσίας όμως, όχι πόσα καλά παιδιά είναι. Και στο τέλος έρχεται η κοπέλα και μου λέει, χωρίζουμε. Γιατί χωρίζετε, παιδί μου? Διότι μου είπε ότι για μένα την πρώτη θέση στη ζωή μου την έχει ο πατέρας και η μητέρα μου. Λέω, να του πεις να έρθει να τον δω. Δεν ήρθε, του έγραψα γράμμα. Του λέω, έφαγε στον κόσμο για να με καλέσει στο γάμο σου. Αλλά εγώ δεν έχω συνηθίσει να με μαϊντανώ σε κανένα στο γάμο. Γι' αυτό τώρα θα σου πω μερικά πράγματα. Αν θεωρείς ότι την πρώτη θέση την έχει ο πατέρας και η μάνα σου, πρώτον, έκανες πολύ άσχημα που παντρεύτηκες, και δεύτερον, να μην ξαναπαντρευτείς. Τρίτον, αν οι γονείς σου χαίρονται για αυτό που λες, να τους συλληπιθείς εκ μέρους μου. Δεν το καταλαβαίνετε ότι είναι αρρώστη αυτό? Ο Θεός, κανείς, καταρχήν, δεν είναι η ιδιοκτησία μας τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας πρέπει να αντιετοιμάζουμε για να γίνουν εικόνες της Βασιλείας του Θεού. Να σταθούν στη ζωή ελεύθερα και υπεύθυνα. Και το λέω μερικές φορές και σε μανάδες που θα γίνουν πεθερές. Εσύ πας και στην εκκλησία. Τι ακούς και λέει στο μυστήριο του γάμου? Ένε και τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και προσκοληθήσετε. Ποιος τα λέει αυτά? Αυτός που είχε πει, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Λέω, κάνε σύγκριση στα ρήματα. Τίμα. Ένα ωραίο και ευγενικό ρήμα. Καταλήψει, σκληρό ρήμα. Προσκοληθήσετε, σκληρό ρήμα. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνεις, αγαπητοί μου χριστιανοί και αγαπητέ μου χριστιανέ, ότι γίνεσαι θεομάχος. Πολεμάς το έργο του Θεού που είναι το μυστήριο. Γι' αυτό έκανες ένα παιδί. Για να εξαρτάται μόνιμα από σένα. Ανώριμο, ανήλικο το έχεις κάνει. Κι όμως υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Έλεγα προχθές, ευτυχώς, αυτός δέχτηκε και ήρθε. Ήρθε η γυναίκα του, τον αγαπάω τον άντρα μου, αλλά η επέμβαση της μαμάς. Μου λέει, είδα και έπαθα να βάλω το κλειδί από μέσα. Και παραξηγήθηκε. Και το είπα στο νερό. Λέω, παιδί μου, επειδή είναι δική σου μάνα, θα βάλεις εσύ τα όρια στη μάνα σου. Και θα της πεις, μάτα, δεν μπορείς να μπαίνεις στο σπίτι μας ό,τι ώρα θέλεις. Τα χτυπάς στην πόρτα, τα παίρνεις τηλέφωνο. Γιατί εμείς μπορεί να κοιμόμαστε. Μπορεί. Εσύ πώς μπαίνεις? Δεν είναι πια δικό σου το σπίτι αυτό. Το σπίτι των παιδιών σου. Ξέρετε τι μου είπε μια φορά στο σταθμό της Παιδιακής Εκκλησίας μια μάνα, τι μου έγραψε? Πώς να μην επεμβαίνεις, μου λέει, στη ζωή του γιού σου, όταν του έχεις φτιάξει ένα σπίτι και όταν έχεις δώσει το κορίτσι ένα εξαιρετικό παιδί? Και εγώ της είπα, ίσως έχετε καταλάβει και από τις εκπομπές, ότι εγώ τη γλώσσα μου τη χρησιμοποιώ. Της είπα, δηλαδή, κυρά μου, το αγόρασες το παιδί σου, αυτό εννοείς? Με το σπίτι που το έφτιαξες? Τέτοιο σπίτι είναι καταραμένο αν το έφτιαξες με αυτές τις υποθέσεις. Και δεύτερον, εσύ έδωσες ένα εξαιρετικό παλικάρι στο κορίτσι. Οι γονείς κοπέλας δεν δώσανε στο γιο σου μια εξαιρετική κοπέλα? Αυτά είναι αμαρτήματα και βαρύτατα. Τι σημαίνει? Δεν αγαπάμε ελεύθερα. Αγαπάμε εγωιστικά. Και αγάπη χωρίς ελευθερία και σεβασμό του άλλου είναι αρρώστια.
Αν αγαπάς το παιδί σου και το σφίγγεις πάρα πολύ, θα το σκάσεις το τέλος. Απ' την πολύ σου την αγάπη. Κι έτσι, ανώριμοι γονείς, ανώριμα τα παιδιά. Άμα παιδί μου δεν είσαι έτοιμο να φύγεις από το σπίτι σου, τότε μην παντρεύεσαι, κάτσε εκεί που είσαι. Αν οριμάσεις, αν καταλάβεις ότι πρέπει να βάλεις όρια, τότε προχώρα. Διότι ουσιαστικά κάθε ανθρώπινη σχέση που δεν στηρίζεται στην αγάπη και στην ελευθερία είναι άρρωστη σχέση. Είτε αφορά τις σχέσεις μας με τον Θεό, είτε αφορά τις σχέσεις στο ζευγάρι μέσα. Και όπου υπάρχει αγάπη δεν μπορεί να υπάρχει εγωισμός. Όπου υπάρχει αγάπη, είπα, χρειάζεται ταπείνωση, αλλιώς δεν υπάρχει αγάπη. Στη σχέση με τα παιδιά μας, δύσκολη σχέση. Και στα χρόνια μας είναι δυσκολότερη. Είναι σημαντικό λοιπόν, και προσέξτε κάτι, επειδή το ακούσατε, έκανα εκπαιδευτικός και ανέλαβε ένα δύσκολο σχολείο, είμαι απόλυτα πεπισμένος όπως τα παιδιά μας όλα καταλαβαίνουν, το πρόβλημα το έχουμε εμείς. Γιατί θέλουμε σόνι καλά να επιβάλλουμε τη γνώμη μας. Χρειάζεται να προσφέρουμε την αγάπη μας και την αλήθεια, αλλά με σεβασμό στην ελευθερία τους. Έτσι εγώ κέρδισα το σχολείο μου και τα παιδιά μου. Και όταν έπειτα από 40 χρόνια ξανασυναντήθηκαν, ο μόνος καθηγητής που κάλεσαν ήμουν εγώ. Και θυμηθήκαμε ωραίες ώρες. Δεν τους καλύστηκα σε τίποτα. Είπα, παιδιά, έχετε δικαιώματα να τα διεκδικήσετε. Παιδιά, έχετε και υποχρεώσεις. Θα τις απαιτήσω μέχρι και την τελευταία. Με κοιτάγανε. Λέω, γιατί? Και λέω χαμογελώντας, γιατί δεν σας θεωρώ διανοητικά καθυστερημένους. Μια χαρά, παιδιά, δεν είσαστε? Χαμογελάσαν όλα. Μια χαρά είστε. Γι' αυτό θα απαιτήσω όλες τις υποχρεώσεις σας. Σεβαστήκαμε τις υποσχέσεις μας και απαιτήσαμε τα όρια που βάλαμε. Όλα λειτουργήσαν θαυμάσια. Γι' αυτό λοιπόν και επιμένω και φωνάζω. Το πρόβλημα το έχουμε εμείς πολλές φορές, είτε γιατί αργήσαμε να καταλάβουμε, είτε γιατί δεν προσφέραμε έγκαιρα την αλήθεια και την αγάπη μας και τα πνευματικά εμβόλια που είπα, είτε. Και τι χρειάζεται από εδώ και πέρα? Η βία, η υπομονή, η ταπείνωση. Ναι, παιδί μου, είναι λάθος δικό μου αυτό. Και όταν λες το παιδί σου είναι λάθος δικό μου, ουσιαστικά το αφοπλείς από τα επιχείρηματά του. Το ζητάς μόνο σου, ζητάει συγγνώμη. Δεν ζητάς και εσύ συγγνώμη όμως. Να προχωρήσουμε προς το τέλος. Είπα ήδη προηγουμένως, βέβαια αυτό το ίδιο, αγαπητοί μου αδελφοί, ισχύει και για τις φιλίες μας, για τις σχέσεις μας. Το λέω και στα παιδιά. Πολλές φορές λέει, ξέρετε, είχα ένα φίλο κολλητός, αλλά κάνει παρέα και με κάποιον άλλο. Γιατί όχι να μου κάνει? Ποιος σου είπε ότι δεν έχει το δικαίωμα να κάνει, ή ποιος σου είπε ότι εσύ δεν έχεις το δικαίωμα να κάνεις με κάποιους άλλους παρέα? Αυτού του είδους είναι αρρωστημένες οι σχέσεις. Η αγάπη είναι πάντα μαζί με την ελευθερία. Αγαπάς το φίλο σου, θα σεβαστείς και την ελευθερία του. Το ίδιο ισχύει. Τότε φτιάχνουμε υγιείς φιλίες στα παιδιά μας. Θέλω να σας εξομολογηθώ κάτι. Όταν ήμουν στην παιδική ηλικία, στα 15 μου χρόνια, ήμασταν μια μεγάλη παρέα, περίπου 30 άτομα. Μια μέρα που ήμασταν μαζεμένοι όλοι και αρκετά φασαριώσικοι, πέρασε ένας παππούλης, ζει ακόμα. Μας είδε, μας κοίταξε μία και μας λέει, παιδιά, βλέπω είστε φίλοι. Χαίρομαι γι' αυτό. Μια κουβέντα θα σας πω και θα φύγω. Η φιλία σας θα κινδυνεύσει μόνον από τον εγωισμό σας. Γεια σας, παιδιά, και έφυγε. Εμείς είμαστε έτοιμοι να το διαλύσουμε και ξανακαθόμαστε. Τι μας είπε τώρα? Η φιλία σας θα κινδυνεύσει μόνο από τον εγωισμό σας. Συμφωνήσαμε ότι έχει δίκιο. Και διερωτηθήκαμε, εμείς τι θέλουμε? Τα παιδιά θέλουν πάντα ωραία πράγματα. Να ζήσει η φιλία μας, θέλαμε. Όμως, είχαμε και τη γνώση. Παιδιά ήμασταν. Και εκείνη την ώρα ανακαλύψαμε και θέσαμε έναν όρο. Ποιος ήταν ο όρος?
δεν θα αφήσουμε την παραμικρή παρεξήγηση να πέσει ανάμεσά μας, παιδιά ήμασταν, θα εξηγούμεθα και δεν θα παραξηγούμεθα. Κάποιος έλεγε έναν έκδοτο. Ή το έλεγα εγώ. Ο άλλος μπορεί να νόμιζε ότι το έλεγα για εκείνον. Ερχότανε. Είπες αυτό, το είπες για μένα. Εάν το είχα πει για αυτόν, το έλεγα ναι, το είπα για σένα, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Ή, εάν όχι, το λέω όχι, δεν το είπα για σένα. Δεν αφήσαμε το οποιοδήποτε πετραδάκι έπεφτε, το πετάγαμε. Και είμαστε μέχρι σήμερα φίλοι. Ναι. Μέσα σε αυτή μας την παρέα μεγάλωσαν και τα παιδιά των φίλων μου. Είχαμε ένα από την παρέα που έφυγε γρήγορα από τη ζωή. Από ατύχημα. Τότε είχε δύο μικρά παιδάκια. Το ένα ήταν αβάφτιστο μάλιστα. Όταν μεγαλώσανε, η μητέρα τους τους έδωσε το φάκελο του πατέρα. Ο φάκελος του πατέρα ήταν η ιστορία της παρέας μας. Τα γράμματα που γράφαμε, όλες οι δραστηριότητες. Τα παιδιά τον άνοιξαν και τους έκανε κάτι εντύπωση. Ο τρόπος που προσφωνούσαμε ο ένας τον άλλον. Αγαπητέν Χριστό αδελφέ Γιώργο. Αγαπητέν Χριστό αδελφέ Δημήτρη. Και είπαν στη μάνα τους. Καλά, αυτά τα λένε οι παπάδες μεταξύ τους. Αυτοί οι μικρά παιδιά ήταν. Μου το είπε η μάνα τους. Λέω, θα τους απαντήσω εγώ. Κανόνισε ένα μεσημέρι, θα φάμε μαζί. Και πραγματικά, λέω, παιδιά, έμαθα ότι η μαμά σας έδωσε το φάκελο του πατέρα σας. Ναι. Τώρα θα μπορείτε να γνωρίσετε καλύτερα την ιστορία της παρέας μας και την ιστορία του πατέρα σας και θα καταλάβετε γιατί και τότε που έφυγε ο πατέρας σας, όλους εμάς μας βρήκατε δίπλα σας και συνεχίσατε την πορεία της ζωής σας. Έμαθα ότι σας έκανε εντύπωση ο τρόπος που μιλάγαμε. Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ Δημήτρη, έγραφα στον πατέρα σου και ο πατέρας σου μου έγραφε αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ Γιώργο. Σας πληροφορώ ότι αυτές οι δύο λέξεις, αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ, είναι όλη η ιστορία, όλη η δομή, όλη η ουσία της παρέας μας. Αυτές οι τρεις λέξεις. Γιατί για μένα ο πατέρας σας ήταν πιο πολύτιμος από τον αδελφό μου το σαρκικό τον ίδιο, γιατί μας είχε συνδέσει ο Χριστός. Και γιατί ξέραμε η οποιαδήποτε δυσαρμονία μεταξύ μας αντανακλούσε τη σχέση μας με τον Χριστό. Ήταν λοιπόν απόλυτα αληθινό. Ο πατέρας σου ήταν για μένα ο αγαπημένος αδελφός μου που μας είχε κάνει αδέλφια ο Χριστός και η κοινή μας πίστη. Και η κοινή μας ζωή στην Εκκλησία. Εσείς σήμερα μου λέτε αυτός είναι ο κολλητός μου και μέχρι αύριο έχετε ξεκολλήσει. Εμείς όμως αντέξαμε. Έτσι λοιπόν αγαπητοί μου, κάποιοι από εσάς είστε ήδη γονείς. Κάποιοι είστε παππούδες. Κάποιοι είστε πιο μικροί. Η ζωή μας σήμερα είναι δύσκολη. Και την κάναμε μόνοι μας δύσκολη. Σήμερα πληρώνουμε το τίμημα της αλαζονίας μας. Οι αρχαίοι προγονείς μας είχαν ονομάσει την αλαζονία απέναντι στο Θεό ύβρι. Αλλά μας είχαν πει και κάτι άλλο. Μετά τη νύβρη έρχεται η νέμεση, η συνέπεια, η τιμωρία. Τώρα είμαστε στον καιρό της νεμέσεως και έχουμε όλοι μας την ευθύνη. Μην το ξεχάσετε, το λέω και πάνω και το λέω παντού που βρεθώ. Πριν από μερικά χρόνια οι άνδρες στα καφενεία και οι γυναίκες στα κομμωτήρια ειρωνευόμασταν τον Χριστό, την πίστη, τους Αγίους, την Εκκλησία. Τα θεωρούσαμε όλα αυτά ξεπερασμένα. Αλλά ο Θεός δεν ξεπεράστηκε, γιατί ο Θεός είναι. Εμείς ξεπεραστήκαμε, εμείς ευτελιστήκαμε, εμείς γίναμε σκουπίδια. Έτσι μας αντιμετωπίζουν σήμερα. Γι' αυτό δεν νοιάζονται για μας. Γι' αυτό δεν νοιάζονται για τους ανθρώπους, τα παιδιά που πεθαίνουν προσπαθώντας για μια ζωή καλύτερη, τη στιγμή που αυτοί οι σοφοί και οι μεγάλοι κατέστρεψαν τις χώρες τους. Οπότε λοιπόν, ο Θεός μας άφησε στις επιθυμίες της καρδιάς μας και τώρα πληρώνουμε τις συνέπειες. Δεν μας τιμωρεί ο Θεός, κάνετε λάθος. Ο Θεός μας άφησε στην ευθύνη μας. Όλα αυτά είναι έργα δικά μας. Εμείς τα καταφέραμε. Εμείς αλαζονευτήκαμε, εμείς ξυπαστήκαμε, εμείς θερίσαμε και βάλαμε νόημα ζωής, όχι την αγιότητα της ζωής, αλλά την κατανάλωση, την επίδειξη,
Και τώρα μείναμε στο κενό. Ο Θεός δεν έπαθε τίποτα. Εμείς όμως πάθαμε. Και παθαίνουμε διαρκώς. Σε όλα τα επίπεδα. Σας το είπα προηγουμένως. Φτιάχνουμε οικογένειες που σήμερα διαλύονται μία μετά την άλλη. Ή αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα που δείχνει την κρίση στο ζευγάρι. Όταν λείπει η αγάπη και η ελευθερία, τότε στην καλύτερη περίπτωση, γιατί υπάρχουν και χειρότερες, η οικογένεια μετατρέπεται σε παιδοκεντρική. Έχουμε προδώσει τη συζυγία και όμως τα παιδιά μας θέλουν την ευτυχισμένη συζυγία για να μεγαλώσουν υγιή. Ρίχνουμε το βάρος αυτά, τα βάζουμε μπροστά. Και όταν τα παιδιά μεγαλώσουν και φύγουν, το ζευγάρι δεν έχει τίποτα να πει μεταξύ τους και χωρίζουν και μεγάλοι πια. Όλα αυτά δεν ήρθαν ούτε ουρανοκατέβατα, ούτε δεν ξέρω και εγώ πώς. Είναι συνέπειες της δικής μας της ζωής. Εδώ θα ταιριάζει να πούμε πάντοτε το στόμεν καλός. Δική μας είναι η ευθύνη. Και εμείς, από τα νέα παιδιά, από τους παππούδες, τις γιαγιάδες, τους γαμπρούς, τις νύφες, τους γιους και τις θυγατέρες, πρέπει να αναζητήσουμε ένα πράγμα, ποιο το θέλημα του Θεού. Και το θέλημα του Θεού είναι η ενελευθερία αγάπη. Όποιος θέλει να παραβιάσει αυτά τα όρια θα μείνει απ' έξω. Ας είναι και ο πατέρας και η μάνα. Γιατί όλοι πρέπει να σεβαστούμε του Θεού το θέλημα. Εκείνος μας έπλασε, εκείνου πρέπει να μελετήσουμε τον τρόπο της κατασκευής μας, να τον σεβαστούμε και να προχωρήσουμε. Σήμερα πολλά νέα παιδιά συζούνε πριν να παντρευτούν. Και παντρεύονται και χωρίζουν. Δεν έχει τίποτα καινούργιο ο γάμος τους. Και πιο πάνω δεν έχει αγάπη. Τι έχει καινούργιο ο γάμος μετά? Την ευθύνη μόνο. Αλλά δεν έχουν μάθει να παίρνουν ευθύνες και χωρίζουν. Τι να σας πω, περιστατικά, ιστορίες. Θα πρέπει να γράψω μερικά βιβλία μόνο με περιστατικά. Γι' αυτό λοιπόν σας είπα, χωρίς ταπείνωση δεν υπάρχει αγάπη. Και η ελευθερία αγάπη φτιάχνει ελεύθερους ανθρώπους και όχι ανθρωπάκια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Και τώρα ευχαρίστω αν θέλετε και υπάρχουν ερωτήματα να τα θέσετε. Τα όλα. Ή όλα τα κατάλαβατε ή τίποτα. Αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου σήμερα. Ορίστε. Εγώ σε ένα σημείο της ομιλίας σας θέλω να σταθώ. Απλώς έτσι σαν απορία να πω, αλλά σαν προβληματισμό. Είπατε ότι πήγατε κάποτε σε ένα σχολείο και με χαρά σας δέχτηκαν οι καθηγητές, ο διευθυντής, δηλαδή οι μαθητές. Τώρα λοιπόν με λίγος μεγάλη διαβάζουμε και ακούμε ότι πάνε μητροπολίτες στα σχολεία και έτσι λέει η επίσημη πολιτεία να μην πάτε. Ναι. Είναι προβληματισμός μεγάλος. Και πού θα καταλήξουμε τελικά σε αυτό το... Ακούστε με κάτι. Αυτό δεν άρχισε τώρα, αν το ξέρετε. Την εποχή που εγώ ήμουν παπάς, μετά τη λεγόμενη μεταπολίτευση, ήταν ζήτημα τιμής των περισσότερων συλλόγων καθηγητών να μην μπει παπά στο σχολείο. Εγώ μπήκα στο σχολείο και πολλοί μπήκαμε, αλλά από την άλλη πόρτα, μετά από πρόσκληση των παιδιών, μετά από πρόσκληση της μαθητικής κοινότητας. Οπότε τι να πούνε, εγώ ξέρω ότι στο σύλλογο που με πρωτοκάλεσαν υπήρχε καθηγητής ο οποίος δεν ήθελε να με δει. Κι όμως σκύψαν όλο το κεφάλι. Το θέλουν τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά, σας το είπα, μια φορά να μας ακούσουν και να ακούσουν πράγματα τα οποία τους αναπαύουνε, τους έχουμε κερδίσει. Εμένα ήρθαν μετά από μια ομιλία στη Μητρόπολη δύο παλικάρια. Λέει, πάτερ, θέλετε να έρθετε στο σχολείο μας να κάνετε μια ομιλία? Εγώ χαμογέλασα. Λέει, γιατί γελάτε? Λέω, εγώ θέλω, εσείς θέλετε? Λέει, το σχολείο σας θέλει? Λέει, αν θέλετε εσείς αφήστε το σε εμάς. Λέω, ναι. Σε μία εβδομάδα έρχονται και μου λένε, είμαστε έτοιμοι. Τι είσαστε έτοιμοι? Μιλήσανε με το σύλλογο των καθηγητών. Μιλήσανε με το 15 μελές, όλα έτοιμα.
Παίρνω την καθηγήτρια, τη διευθύντρια που ήταν και παλιά μου καθηγήτρια, μου λέει τα παιδιά τα έχουν κανονίσει όλα. Πάω στο σχολείο, είπα να μιλήσω 10 λεπτά σε όλο το σχολείο μαζεμένο και μετά στην τάξη, στο μάθημα των θρησκευτικών, για να μην και κανείς καθηγητής ότι του πάρω, δυσκολεύουμε το μάθημα. Εγώ δεν το κατάλαβα και με παρέσυρε η προσοχή των παιδιών. Τα 10 λεπτά έγιναν 40. Και ξαφνικά κοιτάζω το ρολόι μου, 5 λεπτά χτυπάει το διάλειμμα. Ολοκληρώνω την συζήτηση και λέω, παιδιά, θα το πούμε τώρα στις τάξεις. Έρχεται ο υποδιευθυντής και μου λέει, πάτερ, αυτά τα παιδιά κανείς δεν έχει καταφέρει να τα κρατήσει ήσυχα πάνω από 5 λεπτά. Τα κρατήσατε 40 λεπτά αμίλητα, ακούνητα κτλ. Λέει τα πάντα. Οπότε λοιπόν, από τότε μπήκα σε αυτό το σχολείο. Μόνιμα. Δίπλα ήταν ένα άλλο σχολείο. Έρχεται ο διευθυντής στο σχολείο και μου λέει, γιατί σε εμάς, του λέω κι εγώ, δεν με κάλεσαν οι καθηγητές, τα παιδιά με κάλεσαν. Α, καλά, μου λέει. Πάει, μιλάει με τη μαθητική κοινότητα, έρχεται η μαθητική κοινότητα. Με καλεί. Ποιος θα μιλήσει? Και σε άλλα σχολεία. Μπήκα μέσα από εκεί. Σήμερα, εντάξει, δεν είναι παντού έτσι. Εγώ συνεχίζω να μπαίνω στα σχολεία και στην Κύπρο που πηγαίνω, που είναι πολύ πιο, λειτουργούμε πολύ όμορφες αρχές και αυστηρές αρχές. Στην Κύπρο μαθητής με μαλλιά, ούτε να το διανοηθείτε. Στην Κύπρο μαθητής με μουσί, ούτε να το διανοηθείτε. Στην Κύπρο μαθήτρια με τυράντες, ούτε να το διανοηθείτε. Μια γυναίκα σε ένα μεγάλο σχολείο διευθύντρια με 100 καθηγητές. Παίρνει τηλέφωνο τη μητέρα της κοπέλας. Λέει, δεν μου λες, όταν η κόρη σου έφυγε από το σπίτι για να έρθει στο σχολείο, την είδες? Μάνα, λέει, ναι, την είδα. Τα στήθεις που να παίξω, δεν τα είδες? Έλα, μαζέψεις την κόρη σου, να την κάνεις μαθήτρια και να μου τη στείλεις. Ο άλλος έχει μαλλιά. Παίρνει τον πατέρα του. Δεν έχει το παιδί τίποτα. Έλα να πάρεις το γιο σου, να τον ξανακάνεις μαθήτρια και να μου τον φέρεις. Και έτσι λέω κι εγώ. Καλά, λέω, το Υπουργείο Παιδείας τι σας λέει? Μου λέει, εφόσον αυτά αποτελούν κανονισμούς του σχολείου μας, το Υπουργείο Παιδείας μας συγχαίρει. Γιατί υπάρχουν οι άνθρωποι που ξέρουν ότι η δημοκρατία είναι πολίτευμα ευθύνης και όχι αναρχίας και ανευθυνότητας. Σήμερα είναι τα παιδιά τα καταστρέφουν οι γονείς τους οι ίδιοι. Μην καταπιέσουμε το παιδάκι, αφού το καταπιέσεις εσύ για άλλους λόγους. Γι' αυτό λοιπόν, παρόλα τα αυτά όσα λέγονται, να ξέρετε, εμείς μπαίνουμε στα σχολεία και είναι και άλλοι που μπαίνουν. Σε μερικές φορές κάποιοι της πολιτείας προσπαθούν να κάνουν τον έξυπνο, αλλά πρέπει να σας πω κάτι. Δεν τους ακούνε ούτε οι εκπαιδευτικοί. Εντάξει, δεν βγάζουμε κι εμείς. Χρειάζεται να έχουμε διάκριση, χρειάζεται να βγάλω εγώ ανακοινώσεις ότι θα πάω στο σχολείο. Πάω, με δέχονται, κάνω τη δουλειά μου, αυτό με ενδιαφέρει. Δεν χρειάζεται να βγάλω ανακοίνωση ότι πήγα στο σχολείο. Άλλο ερώτημά σας. Ορίστε. Πιο κοντά, θέλετε στο μικρόφωνο, γιατί ο κόσμος έξω και να πούμε κόσμος. Έλα εδώ. Σεβασμιότατε, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την εξαιρετική εμπειρία, παρουσίαση. Διαβάζοντας πρόσφατα ένα βιβλίο ενός Γαλλοαργερινού καθηγητή πανεπιστημίου, είδα πραγματικά να εντοπίζει το μεγάλο πρόβλημα στην ένδειξη της ευθύνης. Δηλαδή, δεν έχουμε δώσει την ευθύνη στα παιδιά μας. Και επίσης αναφέρει ότι ικανοποιήσαμε όλες τις ανάγκες των παιδιών μας χωρίς να τα θέσουμε μπροστά στα προβλήματα της ζωής, στην πραγματικότητα. Ο ίδιος καθηγητής επισημαίνει και κάτι άλλο. Επισημαίνει ότι η έλλειψη αυτή, μάλλον τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σήμερα στα παιδιά, δεν διαφέρουν από τα προβλήματα που υπήρχαν παλιά. Γιατί σήμερα εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε ότι έχουν αλλάξει τα παιδιά μας, έχει αλλάξει η κοινωνία μας. Ο ίδιος λοιπόν ο οποίος είχε τη δυνατότητα να, σαν καθηγητής ψυχολογίας, να έχει πάνω από 4.000 επαφές με παιδιά,
διαπιστώνει ότι τα παιδιά δεν έχουν αλλάξει, έχουμε αλλάξει εμείς, αλλά τα προβλήματα εξακολουθούν να παραμένουν. Ήθελα να σας κάνω το ερώτημα. Εσείς πού εντοπίζετε αυτή την αντιμετώπιση από πλευράς γονεϊκού παράγοντα στα προβλήματα αυτά των παιδιών και αν τα προβλήματα που εντοπίζονται στην ελληνική κοινωνία υπάρχουν και στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Καταρχήν χαίρομαι γιατί, όπως μου είπατε, ένας άλλος άνθρωπος κατανοεί και διαπιστώνει ότι η πραγματική αιτία είναι στο ότι την ευθύνη την έχουν εμείς οι μεγάλοι. Τα παιδιά όντως δεν έχουν αλλάξει. Του ίδιου προβληματισμούς έχουν. Εμείς έχουμε αλλάξει. Ίσως γιατί δεν πήραμε τις ευθύνες επάνω μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει «Τι γαρίσον του ρυθμί σε ψυχήν και διαπλάσε νέου διάνοιαν». Εμείς αυτό το τόσο σημαντικό έργο το πήραμε στα ξόφαλτσα. Η αγωγή μοιάζει με ένα τρένο που έχει ξεκινήσει στη στιγμή που γεννιέται ένα παιδί, αλλά δεν ξέρουμε που θα σταματήσει. Έτσι μοιάζει η αγωγή των περισσότερων. Δεν ξέρουμε τι θέλουμε να είναι και να γίνουν τα παιδιά μας. Αν ακούσετε απόψεις, θα φρικάρετε όλοι. Γιατί ο καθένας ό,τι του κατέβηκε στο μυαλό. Τώρα που το εντοπίζω σε μια χαλάρωση δική μας. Στη στροφή, στην ευζοία. Δεν καταλάβω όμως κάτι. Εδώ δαγκώσαμε το αγκίστρι που μας πέταξαν. Καμιά φορά κατηγορούμε ότι άλλοι φταίνε. Μια φορά είμαστε σε μια σύναψη στη Μητρόπολη μου και μπαίνει ένας βουλευτής μέσα. Ένας που κάτω δίπλα μου λέει, μου έρχεται να τον διαορθώσω αυτόν. Και εγώ το απαντώ, αρκεί να τον κάνεις καλά. Κοιτάει λίγο παράξενα, λέει τι εννοείται. Λέω να γιορτώσεις πρώτα τα μούτρα σου. Διότι αν δεν κάνω λάθος τον έχεις ψηφίσει. Και δεύτερον θέλω να σε ρωτήσω. Όταν τον ψήφισες γιατί τον θεωρούσες καλό για την πατρίδα ή καλό για σένα. Και έκλεισε το στόμα του. Αυτή είναι η ευθύνη μας, όλων μας. Γιατί εμείς δαγκώσαμε το δόλωμα. Εμείς ξέρουμε τη σημασία που έχει η παρουσία, η πίστη μας μέσα στο λαό μας. Παντού. Εσείς έχετε, εγώ τους γνώρισα. Σήμερα γνωρίζω τους Καλλίμνιους, αλλά εγώ τους έχω γνωρίσει στην Αμερική τους Καλλίμνιους. Και μάλιστα στην Αστόρια. Σε μια εποχή που εγώ πήγαινα με παιδιά άρρωστα, ο πρόεδρος του ναού της του Αγίου Δημητρίου ήταν Καλλίμνιος. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Λοιπόν, πού μαζεύτηκαν όλοι αυτοί, ποιος τους μάζευε, ποιος τους έσωσε η Εκκλησία. Και εμείς ακούσαμε αυτά τα δολοφονικά δολώματα που μας πέταξαν και θελήσαμε να αποστασιοποιηθούμε από την Εκκλησία. Σήμερα λέει ο δάσκαλος, δεν μπορώ πάτερ να πω σήμερα σε ένα παιδάκι, έλα παιδί μου να πεις στον πάτερ ημών. Του λέω γιατί. Γιατί υπάρχουν πολλά παιδιά που δεν το ξέρουν. Και εγώ σας ρωτώ, εμείς πού το μάθαμε, στο σχολείο, στο σπίτι το ξέραμε. Τη μάνα, τον πατέρα, τον παππού, τη γιαγιά. Και όταν πήγαμε στο σχολείο και είπε ο δάσκαλος, ποιο παιδάκι θα πει το πάτερ ημών, σμήνω στα χέρια πάνω. Σήμερα δεν σηκώνει κανένας και αυτό που το ξέρουν, γιατί ντρέπονται. Ποιος φταίει γι' αυτό, αν δεν φταίμε εμείς οι μεγάλοι. Γιατί και εμείς αφήσαμε. Θυμάμαι, μου είπε κάποτε μια μάνα. Λέει, πάτερ, έβρεχε και το πρωί τα παιδιά δεν κάναν προσευχή, μπήκαν μέσα στην τάξη. Και ο γιος μου λέει στο δάσκαλο, κύριε, δεν θα κάνουν προσευχή. Και ο δάσκαλος του λέει, αυτές τις βλακίες η μάνα σου, τις είπε. Και έτσι λέω, μπορώ να σου ρωτήσω γιατί ήρθατε σε μένα. Γιατί ήρθατε σε μένα. Εγώ στη θέση σας θα είχα πάει στον διευθυντή του σχολείου. Μου λέτε ότι είναι και άλλες μανάδες που ενοχλήθηκαν. Θα τις έπαιρνα και αυτές και του λέω, κύριε διευθυντά. Ο δάσκαλος είπε αυτό στο παιδί μου. Όσο αυτός ο κύριος θα είναι δάσκαλος στο παιδί μου θα μένει απ' έξω από την τάξη. Το ένα, το δύο, τα τρία, τα πέντε. Και εμείς μαζί τους. Θα τους πανικοβάλλετε. Ή θα φύγει ο δάσκαλος και θα περάσει το μήνυμα ή θα αναγκαστεί να ζητήσει συγγνώμη. Ένα παιδάκι. Ο δάσκαλος λέει κάτι, ο καθηγητής μάλλον, ξέρει γυμνασίο, και λέει βέβαια η Εκκλησία λέει αυτό. Δεν φαντάζομαι να πιστεύετε αυτά που λέει η Εκκλησία. Σηκώνει ένα νερό, λέει εγώ κύριε τα πιστεύω. Άρχισε να τον ηρωνεύεται. Το έμαθα. Βέβαια ο πατέρας του παιδιού δεν έτυχε να πάει στο σχολείο.
Του λέω άστον. Και μίλησε στον επιστρεφτή που κατά σύμπτωση είναι και από τη Μητρόπολη που είμαι και εγώ τώρα. Του λέω, κοίταξε, εμένα ξέρεις απόψεις. Εγώ δεν φοβάμαι τα παιδιά να ακούνε απόψεις. Ας ακούνε. Όμως, όταν ένας καθηγητής ακούει την παρατήρηση του παιδιού του και είναι ανίκανος να τη διαχειριστεί και τον ηρωνεύεται, είναι ανίκανος και ακατάλληλος να είναι εκπαιδευτικός. Και μου λέει ο επιθεωρητής προς τιμή του, συμφωνώ μαζί σου. Του λέω, θα τον ελάβεις, θα τον ελάβω. Τον καθηγητή. Θα τον ελάβω εγώ, μου λέει, άστον. Και ο καθηγητής μετά, σαν κατουλημένο παιδί, μπήκε στην τάξη και έλεγε, δεν καταλάβατε, δεν σας το είπα έτσι, σας το είπα αλλιώς. Και λέω, εκεί χρειαζόταν να σηκωθεί ένα παιδί και να του πει, είναι ντροπή σου γιατί ούτε άντρας είσαι. Εσύ δεν μας είπες αυτό, εσύ δεν ηρωνεύτηκες στη μαθητή μας. Τέτοιο καθηγητή έχουμε. Άρα λοιπόν, εμείς τα αφήσαμε όλα. Αφήσαμε να βγάλουν άλλοι το φίδι από την τρύπα. Άλλο όταν το φίδι δάγκωσε και το δικό μας το παιδί, ήταν πια αργά για να ξυπνήσουμε. Όταν, αγαπητοί μου, το πρώτο κρούσμα ναρκωτικών σε σχολεία στην Ελλάδα παρουσιάστηκε, πριν από 45 περίπου χρόνια, έγινε φασαρία, χαμός, εκπομπές στην τηλεόραση, στα ραδιόφωνα, talk show, όπως τα λένε. Παρακολούθησα μερικά και εκνευρίστηκα και έγραψα ένα άρθρο τότε. Και έλεγα, ώστε κύριε, ξαφνιαστήκατε, μα εδώ και 10 χρόνια δουλεύετε για να γκρεμίσετε όλα τα αναχώματα. Το πετύχατε. Πρέπει να σας συγχαρούμε. Τα ναρκωτικά μπήκαν στα σχολεία. Πετύχατε στο στόχο σας. Και τώρα πια θα μείνουνε και θα γίνουν κυρίαρχο στοιχείο της ζωής τους. Είναι έτσι σήμερα ή δεν είναι? Λοιπόν, τι έγινε? Εμείς, και όταν λέω εμείς, δεν είναι μόνο κάποιο υπεύθυνοι, αλλά και όλοι εμείς οι γονείς, δεχτήκαμε το ένα μετά το άλλο να γκρεμίζονται τα αναχώματα. Γιατί μας πέταξαν την καραμέλα. Θέλετε να σας πω και κάτι ακόμα? Τώρα το ξέρετε σήμερα, τώρα δεν το ξέρετε και δεν θα το πιστέψετε. Εγώ ίσως σε 10 χρόνια δεν θα ζω, εσείς θα ζείτε και θα μου το θυμηθείτε. Όλη αυτή η ιστορία περί συμφώνου συμβίωση και ομοφυλοφίλων δεν είναι γιατί ξαφνικά γεννηθήκαν τόσα παιδιά νόμαδα. Είναι κατευθυνόμενος στόχος, που βασικό στόχο ξέρετε ποιον έχει? Όχι αυτό που φαντάζεστε, τη μείωση των γεννήσεων. Αυτός είναι ο στόχος. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι έπειτα από 10 χρόνια θα είναι της μόδας η στήρωση των κοριτσιών. Σας λέω, θα είναι της μόδας. Θα λένε στα κορίτσια και τα κορίτσια θα το χάβουνε. Ρε κορίτσια, γιατί να έχετε αγωνίες αν θα μείνετε έγκυοι και τα λοιπά. Κάντε μια στήρωση και γλεντήστε τη ζωή σας. Και σιγά σιγά, μετά θα λέμε, γιατί γίναμε μειοψηφία στην πατρίδα μας. Γιατί εμείς φταίμε που μην γίναμε μειοψηφία. Γι' αυτό λοιπόν, αυτή είναι η βασική αιτία. Η αποστασία μας την αλήθεια του Θεού. Σας το είπα. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας. Αν εμείς του πούμε όχι, θα μείνει μακριά μας. Και αν εμείς τον καλέσουμε, θα ξανάρθει. Και σήμερα μην έχετε καμία αυταπάτη. Δεν υπάρχει καμία λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Και όσοι περιμένετε λύση από ανθρώπους, είστε γελασμένοι. Θα πάμε χειρότερα από ό,τι είμαστε. Είχαμε τη δυνατότητα, αλλά δεν μας την είπε κανείς. Γιατί πέτυχαν κάτι και το έχουν πετύχει ακόμα. Μας χώρισαν. Η εποχή που στο κάθε πιο μικρό χωριουδάκι ήταν τα πράσινα, τα μπλε, τα κόκκινα καφενεία, είναι στίγμα για τον ελληνικό πολιτισμό. Κι όμως εμείς τα στερεχώσαμε. Και αυτοί χωρίζοντάς μας, μας λιώσανε. Υπάρχει κανείς που να μην ξέρει που θα φτάναμε? Μόνο οι λύθοι δεν το ήξεραν. Όμως εν γνώση τους, για την εξουσία και μόνον. Κάποτε λέγανε σε αυτόν τον τόπο, είσαι ο νός άριστος, αμήνεστε περί πάτρης για την πατρίδα. Και εμείς το κάναμε περί πάρτης για την πάρτη μας. Όλοι μας, όχι μόνο οι μεγάλοι και οι τρανοί. Ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Τι μας σώζει? Μόνο η μετάνοια. Και επειδή θα μου πείτε ίσως, και τι θα μας κάνει σήμερα ο Θεός στο χάλι που είμαστε.
Θα σας πω τι έκανε σε δύο περιπτώσεις. Η Παναγία και ο Θεός. Η μία είναι στον ερχομενό. Το 40, έπειτα από κάποιες εχθροπραξίες, η εντολή που δίνεται ήταν να μπουν τα γερμανικά τάγκ στον ερχομενό και να μην αφήσουν πέτρα πάνω στην πέτρα και ούτε ρουθούν οι γάτες ζωντανό. Ούτε παιδιά, ούτε τίποτα να μην λυπηθούν. Ποιος θα τους σώσει? Το ανύπαρκτο κράτος, ο στρατός, ποιος θα τους σώσει? Και οι άνθρωποι κατέφυγαν στην μόνη δυνάμενη, στην Παναγιά τους. Μπήκαν στην εκκλησία, έκαναν παράκληση και ο παπάς το τέλος είπε: «Παναγιά μου, λυπήσου μας, αν αξίζουμε να μας λυπαθείς». Την επόμενη το πρωί τα τάγκς μπαίνουν στον ερχομενό. Μόλις μπαίνουν στην είσοδο, ο πρώτος φαντάρος που είναι ο προπονγός σταματάει. Κατεβαίνει ο στρατηγός. Του λέει: «Γιατί σταμάτησες, φαντάρε?» Λέει: «Η στρατηγέ μου, δεν βλέπετε αυτή τη μαυροφόρα που μου κάνει νόημα να σταματήσω?» Ο στρατηγός δεν τη βλέπει και του λέει: «Άσε τις βλακίες και προχώρα». Ξαναβάζει μπρος και ετοιμάζεται να προχωρήσει. Και όλα τα τάγκς. Μόνο που τα τάγκς πια αντί να προχωράνε μπροστά, σκάβουν τη γη και αρχίζουν να βουλιάζουν. Και να βυθίζονται. Και ο στρατηγός κατάλαβε. Ποιος τους έσωσε? Ο στρατός? Οι ίδιοι? Παναγιά τους έσωσε. Και ο Γερμανός στρατηγός προς τιμή του, μέχρι που πέθανε, κάθε χρόνο της Παναγιάς ήταν στον ερχομενό. Και στο τέλος έφυγε την Παναγιά και έλεγε: «Αυτή σας έσωσε». Με κάλεσε ο Δεσπότης και πήγα φέτος στα Φιλιατρά, στον Άγιο Καράλαμπο. 2.500 κάτοικοι, ίδια ιστορία. Τα στρατεύματα έχουν μαζευτεί και βλέπουν κάποιον που τους κυνηγάει. Και σκόνται και φεύγουν. Ήταν ο Άγιος Καράλαμπος, ο προστάτης τους. Εδώ τον γιορτάζουν. Το ίδιο, στο Λάγιο Μινά, στο Ηράκλειο και ούτω καθεξής. Βλέπετε λοιπόν, και εγώ σας λέω το εξής. Σήμερα, ναι σήμερα που μιλάμε εδώ, εάν εμείς όλοι οι Έλληνες, το Πάσχα, είχαμε μείνει όλοι στην αναστάσιμη λειτουργία, είχαμε όλοι μας κοινωνήσει και είχαμε ζητήσει το έλεος του Θεού, σήμερα θα ήταν μια άλλη μέρα. Εμείς δεν θέλουμε την άλλη μέρα. Γιατί δεν πιστεύουμε ουσιαστικά. Παρά μόνο στον εαυτό μας. Κι όμως δεν υπάρχει αλλού σωτηρία. Σε τίποτα. Είπα για την οικογένεια. Χρεοκοπούμε καθημερινά στην οικογένεια. Και δεν προβληματιζόμαστε. Τι κάναμε, παιδιά ηλίθιους, βλάκες, ανίκανους? Ναι, ανίκανους να αγαπήσουν. Γιατί εμείς τους κάναμε εγωιστές. Και δεν μπορούν να αγαπήσουν. Και είναι κρίμα. Και έχουν τα παιδάκια που δυστυχούν. Πάω στο σχολείο και όταν τους πεις τη φράση: «Υπάρχουν παιδιά που έχουν χάσει το χαμόγελο», σε κοιτάνε όλα στα μάτια. Και λες: «Μα τόσο καθολικό το φαινόμενο?» Αυτή είναι το σήμερα, αυτή είναι η πατρίδα μας, αυτό ζούμε σήμερα. Και δεν έχουμε το θάρρος να πούμε ήμαρτον, να ζητήσουμε το έλεος του Θεού και τη μετάνοια, να αλλάξουμε τον τρόπο της ζωής στο σπίτι μας το ίδιο. Εμένα με τρομάζει, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι βλέπω ανθρώπους ηλικιωμένους με άσπρα μαλλιά να είναι το ίδιο κακή σαν τα νιάτα τους. Να μην έχουν μια γλυκιά κουβέντα στο στόμα τους. Μια φορά ερχόταν στο Ραγιάννη το Ρώσο να προσκυνήσει ένας ηλικιωμένος που τον κάταγε γενικά του για να μην πέσει και τη βλαστήμαγε. Τελευταία στιγμή προφύλαξα τον εαυτό μου, σας το λέω ειλικρινά, να μην τον πετάξει με τις κλωτσές έξω. Και όταν είπα κλωτσές, μου λέει κάποιος: «Καλά, γέρος άνθρωπος». Λέω: «Γέρος? Η ηλικία από μόνη της δεν αποδίδει σεβασμό. Η ηλικία γύρος βίος ακυλίδωτος. Αν αυτό στα γεράματά του έχει βρώμικη ζωή, είναι άτιμος γέρος και όχι τιμημένος». Αλλά εμείς μάθαμε να σκεπάζουμε με χρυσόχαρτα ακόμα και τις ακαθαρσίες και νομίζουμε ότι τις κάναμε χρυσά πράγματα. Εκεί φτάσαμε σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται η επαγρύπνηση. Σκοπός που σας τα είπα όλα αυτά δεν είναι για να σας κάνω τον έξυπνο, ούτε για να σας πω πράγματα που δεν ξέρετε. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα και εγώ τα έχω μάθει από εσάς. Ακούγοντας, προχτές σας είπα. Οπότε,
Κάποια στιγμή χρειαζόμαστε την ταπείνωση να δούμε γιατί. Πολύ ωραίο το ερώτημα που θέσατε. Στο κουβάρι που είμαστε σήμερα, ένα κουβάρι άμα πας να το τραβήξεις μια από εδώ και μια από εκεί και μια παρακάτω, θα το κάνεις πιο πολύ κουβάρι. Στο κουβάρι τι χρειάζεται? Υπομονή πολύ, μέχρι να βρεις την άκρη. Άμα βρεις την άκρη, το ξετυλίξεις όλο. Και η άκρη του κουβαριού της ζωής μας λέγεται Ιησούς Χριστός. Αυτή είναι η άκρη. Κρατηθείτε από εκεί, θα ξετυλίξετε όλο το κουβάρι, θα αλλάξει η ζωή σας, θα θελήσετε να αλλάξει, θα βρείτε τη χαρά, γιατί η χαρά δεν είναι μακριά μας. Το θυμήθηκα τώρα. Κάποτε λέει είχαν συνέδριο τα ταγκαλάκια που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, τα δαιμόνια. Και σκεφτόντουσαν, λέει, κανένα συνέδριο που θα κρύψουν την ευτυχία των ανθρώπων για να μην τη βρουν πουθενά. Είπε λοιπόν ένα ταγκαλάκι, εγώ λέει να πάνε τη βάλουμε σε ένα πολύ 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 ψηλό βουνό να μην τη βρουν ποτέ. Λένε οι άλλοι, αυτοί πετάνε και στα σύννεφα τώρα, θα τη βρουν άμα είναι εκεί. Λέει ο άλλος, εγώ θα πρότεινα να τη βάλουμε στο βάθος, βάθος, βάθος στον ωκεανό, να μην μπορεί να φτάσει κανένας. Λένε τ' άλλα, μωρέ αυτοί με τα μέσα που έχουν φτιάξει θα τη βρουν και εκεί αν είναι. Ένα λέει μικρό ταγκαλάκι δεν μίλαγε. Του λένε, εσύ τι λες? Εγώ λέει, μια κουβέντα έχω να πω. Πρέπει να βάλουμε την ευτυχία εκεί που δεν υποψιάζονται ότι υπάρχει. Γι' αυτό δεν θα τη βρούνε ποτέ. Δηλαδή λέει πού? Μέσα τους. Θα ψάχνουν παντού και δεν τη βρούνε πουθενά. Γιατί είναι μέσα τους. Και έρχεται ο Χριστός και μας λέει η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Να είστε καλά. Η άλλη συνάντησή μας είναι τέλος Μαΐου. Είναι εξαιρετικός ο μιλητής σας. Ο πατήρ Καλλινικός, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά με τα παιδιά. Μας εξαρτάται από την ποιότητα της ζωής μας.
Καλά, πάμε. Θα σας δώσουμε. Καλά, πάμε.